Λοιπόν, αλληλούια λέμε και κλαίμε κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το απόγευμα από τη συχνότητα του Λίμπερο στους 107 και 4 στα FM. Είναι η εκπομπή το απογευματινό μαγκαζίνο του Χαβαλέ και της Χαλάρωσης. Συνήθως πέφτουμε πάνω σε ματσάκια. Σήμερα δεν έχουμε κάποιο ματς καθότι Μουνδιάλ έχει ολοκληρωθεί και η φάση των 8 και ξέρουμε πλέον τα ζευγάρια των ημιτελικών με την Γαλλία να αντιμετωπίζει το Βέλγιο και την Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι δεν είναι Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η Αγγλία γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 4 εθνικές και την Αγγλία με το γνωστό σύνθημα αλίμονο και θα το κάνουν ποτέ It's coming home να αντιμετωπίζει την Κροατία η οποία έχει παίξει 2 μάτς τις τελευταίες 4 μέρες τα οποία πήγανε πέναλτι. Έτσι και γενικότερα θα τα δούμε και λίγο πιο μετά με το Στάθη να πούμε τι έχουν γίνει σε αυτά τα μάτια και ποιοι παίκτες θα παίξουν κτλ. Άρα Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, Κροατία και νομίζω ότι όσοι περάσανε κατά την προσωπική μου άποψη περάσανε δίκαια. Λοιπόν, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Βασίλης Καβαδίας, Μιχάλης και Στάθης Νικολαίδης στα μικρόφωνα. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Σήμερα θέλουμε έτσι να μιλήσουμε και για Μουντιάλ και για Μπαλίτσα, να μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε και για Άρη, να μιλήσουμε και για Ηρακλή, να μιλήσουμε γενικότερα για ποδόσφαιρο, για μπασκετάκι και για τα πάντα όλα. Οπότε 2310-287-888-38 τέλος το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος φίλος γουστάρει παίρνει τηλέφωνο, θέλουμε να ακούσουμε και αυτούς τους λίγους ή πολλούς οι οποίοι επιστρέφουν από την Χαλκιδική να μας πούνε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο δρόμο της επιστροφής. Γενικότερα υπάρχει και αναμένεται και καταιγίδα από αυτές τις ωραίες που κάνουν την εμφάνισή τους τελευταίες μέρες. Καταιγίδα στο μυαλό μου, φίλε, Αντίπας. Και όπως είδα και το πολύ ωραίο, έχουν βάλει τη φωτογραφία του Αντίπα στο νησί της Αντίπαρου και γράφει Αντίπαρος. Ο Αντίπαρος. Γιατί δεν βάλανε και τον Πάριο δίπλα. Ωραίο. Αντιπάριος. Ναι, Αντιπάριος, σωστό. Καλησπέρα και από μένα. Όπως τα είπε και ο Μιχάλης, έδωσε τρόπους επικοινωνίας. 2310-287-888 είναι το τηλέφωνο. Μας καλείτε. Θέλουμε τη δική σας συμμετοχή. Τόσο για αυτούς που επιστρέφουν από τη Χαλκιδική, από το πλατς-πλατς που μου σκέψαν το κορμάκι τους, γιατί εμείς ακόμα δεν το έχουμε μου σκέψει. Να τα πούμε και αυτά. Είμαστε ναι. Πεινασμένοι, είμαστε παρθένες Βασίλη, στο θέμα το του μουσκέψεις. Κορμιού. Βασίλη, το μου σκέψες. Το μου σκέψε. Το μου σκέψε το κορμί σου. Είναι και Δημήτρη, ο Βασίλης. Ούτε εσύ. Πω, ρε φίλε. Λοιπόν, Λίμπερο, κυρίες και κύριοι. Επιβάλλετε εδώ, θα μείνουμε. Κάτασπρη, κάτασπρη η παραγωγή και. Άσπρη από το γάλα. Πώς το λένε, οι ηχολήπτες του Λίμπερο. Όλοι εδώ είμαστε. Αν και είδα κάποιους από το Λίμπερο σήμερα να βρίσκονται σε εθέρειες. Έναν κάποιον, φαντάζομαι, εννοείς, ο οποίος άνοιξε και την εφημερίδα, έτσι. Γενικά είναι πολλούς. Να είναι καλά, να πάνε καλά. Αυτός είναι και πολύτεκνος. Ναι. Όσο να πεις, γενικά, τα παιδιά άμα δεν τα πας στην παραλία το καλοκαίρι, άμα τα έχεις στο σπίτι και σου πηγαίνουν πέρα εδώ, πέρα εδώ, πέρα εδώ, σου τη βαράει λίγο, λες άντε δεν βαριέσαι, πάμε μια παραλία, πάρτε τα κουβαδάκια σας να πάρω και εγώ την εφημερίδα μου, να περάσουμε 5-6 ώρες ήσυχες. Λοιπόν, να δώσουμε και το SMS, FM, κενό, γράφετε FM, κενό, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ. Ευρώ, όχι ευρουλό. Ευρωλό. Ευρουλάκι θέλω βατουλό, να πω. Ευρουλό, βατερλό. Ναι, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έλεγα, φίλε Στάθη, για τα προημιτελικά και επειδή δεν το παρακολούθησα το θέμα με τις εγώ κάρτες. Εγώ δίνω πρόβλεψη. Όχι, πες μου λίγο πριν δώσεις πρόβλεψη. Θα το πάρει η ομάδα από την Ευρώπη. Προφητείες Βασίλη Λεβέντη. Να σκεφτώ κι εγώ καμία καλή. Θα το πάρει ομάδα από την κεντρική Ευρώπη. Ναι. Γιατί όλες και οι τέσσερις είναι Γαλλία, Βέλγιο που είναι κεντρική Ευρώπη, η Καραμπάμ είναι και η Κροατία η οποία είναι Βαλκάνια αλλά είναι προς το κέντρο. Είναι γυκνιάζω με την Ιταλία. Τέλος πάντων και η Αγγλία είναι κοντά. Στο Euro 2018 λοιπόν νομίζω ότι το φαβορί, ένα από τα δύο φαβορί Γαλλία έφτασε μέχρι δεν και το πες τυχαία να φανταστώ Euro 2018. Αυτό λέω, έτσι, ναι, Euro, τι είναι. Έτσι. Αφού από τις 8 ομάδες οι 6 ήταν ευρωπαϊκές. Τι να λέμε τώρα. Και άντε, άμα εξαιρέσει την Ουρουγουάη, η Βραζιλία προσπαθούσε να παίξει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Περίμενες να μην περάσει η Βραζιλία. Κοίταξε. Περίμενε ότι θα φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Τώρα από τη στιγμή που έπαιξε πάνω στο Βέλγιο, έπεσε πάνω στο Βέλγιο. Εντάξει.
Okay. Το οποίο Βέλγιο για πρώτη φορά δείχνει έτσι μια σχετική σοβαρότητα στον τρόπο παιχνιδιού του. Εντάξει, και κακά τα ψέματα τους βγαίνουν και τα μάτς. Έτσι. Δεν είναι ότι ήταν ασοβαρό τα προηγούμενα χρόνια. Απλά νομίζω ότι σε αυτά τα τουρνουά, επειδή είναι αυτό που λέμε ένα δεκαήμερο που αν θα βρεθεί στη μέρα σου, αν θα σου βγει και το μάτς και τα λοιπά και οι διασταυρώσεις κυρίως, τις βγήκε. Τις βγήκε και νομίζω ότι έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη που μπορεί να της δώσει αυτό που λέμε την στόφα του πρωταθλητή. Του νικητή, ναι, του νικητή. Γιατί όχι και το να κυνηγήσει παραπάνω. Γιατί όπως και να το κάνουμε. Γιατί να μην την κυνηγήσει στη Γαλλία, είναι μια ομάδα στα μέτρα τη. Θυμάστε ότι τα λέγαμε. Τη Βραζιλία απέκλεισε το Βέλγιο. Ναι. Έτσι. Δεν απέκλεισε τώρα, ξέρω εγώ, την Ουρουγουάη. Ακριβώς. Και την Αργεντινή. Απέκλεισε την. Που είναι στις γκέλες πάντα, ας πούμε. Απέκλεισε μια ομάδα η οποία έχει τα περισσότερα τρόπαια. Απέκλεισε την πιο βαριά φανέλα στην εθνική ομάδα. Και γενικότερα, ασχέτως. Και τις φορές που και μάλιστα όχι κατά λάθος. Όχι κατά λάθος. Άσχετα αν στο δεύτερο ημίχρονο κλείστηκε περισσότερα από ό,τι θα θέλαμε εμείς οι αντικειμενικοί. Και τις φορές που δεν το πήρε η Βραζιλία ήταν ψηλά. Ελάχιστες οι φορές που έχει αποκλειστεί από τους 8. Στους 4 δηλαδή συνήθως πάει η Βραζιλία. Τώρα, άμα τώρα εφτάρεσαι εκεί, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ δεν το λέω από αυτή την άποψη, παιδί μου. Το λέω ότι δεν έχει φανέλα το Βέλγιο. Και απέκλεισε την πιο βαριά φανέλα. Πιο βαριά φανέλα. Εντάξει, και σε νοκάουτ. Και τέτοια μάτια σου δημιουργούν φανέλα. Αυτό είναι και το. Και σου δημιουργούν ψυχολογία για μια εθνική Βελγίου, η οποία εντάξει, ένα 60-70% είναι παιδιά τα οποία παίζουν από τις μικρές ομάδες του Βελγίου μαζί. Είναι παίκτες οι οποίοι πήγανε όλοι μαζί, ας πούμε, ως μετανάστες ποδοσφαιρικοί. Κυρίως στην Πρέμιερ. Ναι, κυρίως στην Πρέμιερ πήγαν όλοι κατευθείαν. Όντας, ας πούμε, τα. Εντάξει, γενικά οι Άγγλοι. Στις ακαδημίες τους φορτώνουν πολύ από Ολλανδίες, Βέλγια, Γαλλίες κτλ. Έτσι. Κοιτούν προς τα εκεί γιατί όπως και να το κάνουμε, επειδή αρκετοί, έχω ακούσει αρκετούς φίλους να λένε πώς έκανε το Βέλγιο μια τέτοια τόσο καλή ομάδα, πώς έκανε. Πώς την έκανε. Είναι μια χώρα η οποία τουλάχιστον στο κομμάτι της οργάνωσης των ακαδημιών, το πώς φτιάχνει ποδοσφαιριστές. Δουλεύουν σωστά. Ανέκαθεν το έκανε. Ανέκαθεν. Το γεγονός ότι ξαφνικά έβγαλε μια φουρνιά με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, είναι και θέμα συγκυριών. Σίγουρα. Έτσι, είναι θέμα συγκυριών. Όπως η εθνική της Ισπανίας της προηγούμενης δεκαετίας. Έτσι, ναι, γιατί αν θυμάσαι, πριν από αυτή την εθνική της Ισπανίας ήταν. Πάλι, όχι του πάλι. Κλώτσου και του Μπάτσου υπήρχαν, αλλά ήταν πολύ αραιά και πού. Όχι, κοίταξε. Δεν υπήρχε. Πάλι υπήρχαν μεγάλοι παίκτες Ισπανοί. Υπήρχαν, αλλά. Απλά δεν υπήρχε ένα αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που να ήταν μαζί από μικρή και κυρίως να. Αυτό που λέμε να είχαν το winning mentality. Δεν υπήρχε η φουρνιά με το winning mentality. Υπήρχανε. Ναι. Με την ψυχολογία του τα σαρώνω και τα κερδίζω όλα. Αυτό. Γιατί οι Ισπανοί που πήραν τα 3 συνεχόμενα τρόπαια είχαν σαρώσει και στα under 21, under 19. Ναι. Έτσι. Άρα το είχαν αυτό. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Έτσι πάνε. Και αντίστοιχα και στο μπάσκετ. Οι φουρνιές. Για το μπάσκετ, τώρα κοίταξε. Στο μπάσκετ, επειδή οι επαγγελματίες και οι παίκτες επίπεδου και τα κορμιά που λέμε είναι πιο λίγα, πιο δυσέβρετα. Φαίνεται πιο πολύ, αλλά από την άλλη και οι δουλειές, η δουλειά κατά κάποιο τρόπο των ακαδημιών ίσως πολλές φορές να θολώνουν τα νερά. Είχα μια συζήτηση χθες με τον Παύλο Τωραυτόπουλο κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Κάναμε μπασκετική συζήτηση πάνω στο Μουντιάλ, έτσι, αλλά δεν μίλησαμε για μπάσκετ, μιλήσαμε για το πώς βλέπουμε τους μικρούς αθλητές. Δηλαδή εδώ πέρα θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί, κάθε καλοκαίρι πανηγυρίζουμε σε αυτά τα τουρνουά Under 21, Under 20, Under 19 που γίνονται κάθε καλοκαίρι. Για την Ελλάδα εννοείς. Ναι, και γίνονται συνήθως σε χώρες που θέλουν να το. Που έχουν μια καλή ομάδα και θέλουν να το διοργανώσουν. Για να το πάρουν. Έτσι, ναι. Δηλαδή κυρίως γίνονται σε κάτι Τουρκίες, Ελλάδες, Ισραήλ, τέτοια έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι έχουν μια καλή φρουνιά. Α, ωραία. Χτύπα και ένα τουρνουά. Έτσι. Σε μια πόλη κιόλας, ας πούμε, που μπορεί να το διοργανώσει, να έχουμε κάτι, μια καλή παρουσία. Εδώ οι καρεκλοκένταυροι του Βασιλακόπουλου και όλοι αυτοί πανηγυρίζανε με την ομάδα. Θυμάσαι με τον Χαραλαμπόπουλο. Με τον Χαραλαμπόπουλο, με τον. Και λέγανε πόπο το παιδί. Τότε δεν είχε παίξει ο Κόνιαρης. Με τον Δίπλαρο. Έπαιξε, ο Κόνιαρης έπαιξε την επόμενη χρονιά, μα θυμάσαι. Και ο Δίπλαρος είχε παίξει όμως. Ναι, ο Κόνιαρης είχε παίξει την επόμενη χρονιά. Ήταν νομίζω τραυματίας. Ήταν στην ομάδα πάντως. Δεν θυμάμαι τώρα το γιατί δεν έπαιξε. Αναφέρομαι στο Βόλο. Του Παπαθεοδόρου, ναι. Στην ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα τι γίνεται. Λέγαν όλοι Χαραλαμπόπουλος και πώς διαβάζει το παιχνίδι και ο Χαμάν. Κεφαλικός παίκτης, ναι, ο νέος Φώτσης. Και ο παίκτης του προπονητή για 18 χρονών παιδί. Ο παίκτης του προπονητή
και τρομερό κορμί και δέστε, ξέρω εγώ, αθλητικότητα. Όχι ψέματα, αθλητικότητα δεν το είπε κανένα, δεν τολμούσα να το πει. Και δέστε προσήλωση στο πλάνο. Και είχε τότε και ο Παναθηναϊκός παιδουλάκι, τον πέταξε μέσα, άμα θυμάσαι, ναι, για να καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου. Δηλαδή είχε ένα παιχταρά, ας πούμε, Ολυμπιακός, τον έβαζε πάνω στον παιχταρά και του έλεγε: δώσε τρία φάουλ, όσα θες. Δώσε εκεί, δώσε ξύλο. Αυτό ήταν. Ο οποίος Χαραλαμπόπουλος. Και ο Χαραλαμπόπουλος. Α, σε εκείνο το τουρνουά, αυτό έλεγα χθες με τον Ράπτοπουλο. Έπαιζε στην Τουρκία ο Κορκμάζ, ο οποίος ανήκε στην Εφές, που δεν έπαιξε και ποτέ έτσι. Έτσι. Δανεικό τον έδινε από εδώ και από εκεί. Ο Χαραλαμπόπουλος, βέβαια, αν θυμάμαι καλά, δεν κατάφερε να γίνει draft. Ο Κορκμάζ έγινε. Έτσι. Και πήγε πριν από δύο χρόνια στους Sixers. Το θέμα είναι ότι ο Κορκμάζ εκείνο το τουρνουά ήταν πραγματικά scorer. Έτσι, scorer. Εμείς πανηγυρίζαμε που είχαμε μια ομάδα η οποία έπαιζε με πειθαρχία στα 19χρονα, ναι, και έπαιζε με πλάνο. Που θέλει και το ταλέντο. Άλλοι... Ναι, και πανηγυρίζαμε, το σηκώσαμε. Και σηκώνανε κούπα. Ο κ. Χαραλαμπόπουλος λοιπόν, και το λέω ειρωνικά το κύριος, προφανώς κύριος είναι, έτσι, αλλά το λέω ότι δεν είχε τους κατάλληλους μέντορες και... Ναι, άμα τους είχε, ρε φίλε, δεν θα μένε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ο Χαραλαμπόπουλος λοιπόν φέτος θα παίξει το Περιστέρι με Πεδουλάκι. Μάλιστα. Έτσι. Με Άρτζι. Άλλη μια χρονιά όπου θα κοιτάει... Άλλη μια χρονιά τσάμπα. Θα κοιτάει να κάνει τον μπετατζή του προπονητή. Έτσι. Και ο Κορκμάζ πέταξε μια σαραντάρα προχθές στο Summer League με 8 στα 12 τρίποντα. Μάλιστα. Και τον έβλεπες και έλεγες: πω, τη βάζει όπως θέλει μέσα. Οποίος... Τη βάζει όπως θέλει μέσα. Ο Κορκμάζ 2-3 δεν χρόνια. Δεν έχουμε εμείς Κορκμάζ. Αυτό σου λέω. Δεν έχουμε εμείς Κορκμάζ. Σε 2-3 χρόνια μπορεί να οδηγήσει να αποτελέσει τον ηγέτη μιας εθνικής Τουρκίας. Ναι, ταλέντα εμείς δεν έχουμε τέτοια. Φυσικά και έχουμε, αλλά τι. Τους δεν τα γαλοχούμε σωστά. Τους διαλύουμε. Μην πας μακριά, ρε φίλε. 12 χρονών το βάζει όλα στα παιδάκια του. Λέει: παίξτε άμυνα. Παίξτε άμυνα. Ένα φύση σουτέρ. Έτσι. Κλασικό διάρη. Ο πρώτος Έλληνας που βγήκε πρώτος σκόρερ στην Α1. Συμφωνώ. Μετά τον Γκάλι. Ναι, ναι, ναι. Ο πρώτος Έλληνας. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Στον Ηρακλή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και αυτόν τον παίχτη τον πήρε ο Παθηναϊκός. Τον είχε πάρει πρώτα η Τσέσκα για ένα χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Και τον επαναπάτρισε ο Παναθηναϊκός. Και τον έκανε ο Μπράντοβιτς. Δεν φταίει ο Έλληνας προπονητής, αλλά είναι γενικότερα αυτό που λες. Παίκτη αμυντικογενή. Το πιο επιθετικό παίκτη. Τον πρώτο σκόρερ. Της Λίγκας, εδώ θα σου πω από εποχής Γκάλι. Ότι το παράδειγμα που δίνεις είναι εν μέρη ταιριάζει. Γιατί και γενικότερα είναι, όχι, άσε με να πω και αυτό. Θαυμάζουμε τον Δημήτρη Διαμαντίδη σαν τον καλύτερο παίκτη μετά τον Γκάλι, ναι, που είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρα από αυτό το τεράστιο άνοιγμα χεριών. Όχι, εντάξει, ώρα, είσαι άδικος. Όχι, φίλε, δεν είμαι καθόλου άδικος. Ότι δεν τον πάω καθόλου. Δεν είμαι καθόλου άδικος. Πες μου μια κατηγορία στην οποία να είναι σούπερ. Μία κατηγορία. Τι εννοείς μια κατηγορία? Πες μου, σε έχει καλό σουτ. Είχε. Έχει καλή τελική πάσα. Κοιτάξτε. Μόνο την τελική πάσα μπορεί να του δώσω. Ρε φίλε, κοιτάξτε. Ήταν από τους καλύτερους. Πες μου μια κατηγορία. Είναι καλός παίκτης. Κάτσε καλά, θα έχει σταματήσει ο Διαμαντίδης και σταμάτησε σε μια ηλικία όπου θα μπορούσε να παίξει άλλες τρεις χρονιές τουλάχιστον. Και να μαζέψει και άλλα νούμερα, άμα θες τα νούμερα. Τώρα, μην μιλήσουμε για το Διαμαντίδη. Δεν πάω για τα νούμερα, για το στυλ του παίκτη okay, που το... θαυμάζουμε oh, σαν εγώ ο καλύτερος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το international basket, αν θέλεις, ο Διαμαντίδης ήταν από τους καλύτερους playmaker που έχει βγει την τελευταία 20 ετία. Playmaker. Γιατί ήταν combo ο παίκτης, μπορούσε να παίξει και στο 1 και στο 2, μπορούσε να μαρκάρει από το 1 στο 2 στο 3, μπορούσε να πασάρει, έλεγχε το ρυθμό. Άμα χρειαζόταν να σκοράρει, θα σκοράρει. Δεν ήταν αυτό το παιχνίδι του να σκοράρει. Εντάξει. Είναι σαν τον Καλάθι. Και ο Καλάθι, εντάξει, okay, τον κράζουμε, δεν ξέρει να σουτάρει το παιδί, ας πούμε, καλά κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν ένα παίκτη σου κάνει 10 assists στο match, εντάξει, ναι, δεν μπορεί να κάνει. Ξέρει ότι θα σου κάνει 10 assists στο match, ρε. Ναι, δεν γίνεται όλοι οι παίκτες να είναι scorer. Ο Διαμαντίδης δεν ήταν ποτέ scorer. Δεν ήταν. Εγώ μιλάω για τον ευνουχισμό. Τον scorer. Εντάξει. Του ταλέντου στο σκοράρισμα. Γιατί να μην πάρει αυτό ο παίκτη πολλά σουτ, γιατί χαλάει το σύστημα του προπονητή στα 13χρονα. Τι σύστημα προπονητή είναι στα 13χρονα, πλάκα μου κάνετε. Βάλτε να παίξουν μπάσκετ, ναι, εκεί πέρα τα παιδιά. Ας το παίξουν εκεί. Δεν μπορούν να συγκρατήσουν δύο συστήματα. Και μάθετε τους, κύριοι προπονητές, εμείς δεν είμαστε προπονητές, μάθετε τους να αγαπούν την ατομική βελτίωση. Έτσι. Γιατί η ατομική βελτίωση είναι που θα τον βοηθήσει τον αθλητή και στα 12 και στα 13. Θα τον βοηθήσει τι, να δει τις αδυναμίες του, να τις βελτιώσει, να βάλει καινούργια στοιχεία στο παιχνίδι του κλπ. Έβλεπα πολλές τις προάλλες. Για να το ολοκληρώσω, γιατί δεν θέλω να το αφήσουμε έτσι. Ο Χατζιβρέτας είναι εν μέρει ένα παράδειγμα, αλλά ο Χατζιβρέτας
να χρησιμοποιήσω πάλι αυτό το. Μπασκετικά ευνουχίστηκε σε μεγάλη ηλικία. Σε μεγάλη ηλικία, αυτό λέω. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά. Ταλέντα, ναι, που χάνονται σε πολύ αυτό μικρή, είναι το ναι, πρόβλημα. Ναι. Που ευνουχίζονται στα 16 ναι, τους, στα 15 τους. Ο Χατζηβρέτας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εντάξει, ο Χατζηβρέτας θα σου πει κάποιο ότι ανέβηκε επίπεδο. Ναι. Ανέβηκε επίπεδο, οπότε σε εκείνο το επίπεδο. Εντάξει, όταν έχει συμπαίκτη τον Ποντιρόγκα. Okay, εντάξει, ναι. Θα αφήσει τον Ποντιρόγκα να κάνει το σκορ. Και τον Κάτας. Ναι, λογικό είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα ο Χατζηβρέτας. Είναι. Αλλά όχι, υπάρχουν συμφωνώ, και χειρότερα. Συμφωνώ απόλυτα. Και υπάρχουν χειρότερα γιατί γίνονται σε ηλικίες όπου είναι μη αναστρέψιμη η εξέλιξη. Η εξέλιξη που θα έχει εντάξει. Μετά, έχεις δίκιο. Και αυτό φαίνεται και στο ποδόσφαιρο. Όπου τα τελευταία 20 και βάλε χρόνια βγάζουμε μονοδιάστατους παίκτες του προπονητή. Μπετατζίδες. Και βλέπεις και λες, έχει κάνει καριέρα Φορτούνης και ο Μάνταλος που... Για να το βάλω σε αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτηση, το Βέλγιο βγάζει κάθε χρόνο 100 φορτούνιδες και 200 μάνταλους. Εντάξει, και εμείς βγάλαμε έναν και λέμε πω αυτό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σάμαρι, ξέρω, ναι. Και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Τι έγινε, ρε παιδιά, και πραγματικά. Τι έγινε δηλαδή. Πραγματικά. Γιατί βγάζουμε πεντατζίδες, βγάζουμε αμυντικούς. Ο Μήτρογλου, που είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος θεωρείται σοβαρός σεντερφόρ στην Ελλάδα, έμαθε μπάλα στη Γερμανία. Εκεί έτσι, μεγάλωσε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δεν είναι δικό μας. 20 χρονών ήρθε. Γέννημα θέμα. 20 χρονών δεν ήρθε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Δηλαδή, ο Σαμαράς που λέγαμε πω ποιοτικός Έλληνας επιθετικός. Στην Ολλανδία, χαίρεν. Έτσι, ναι. Τον πήγε ο πατέρας του, ήταν τυχερός. Ο πατέρας στο 14. Ήταν ναι. Τυχερός γιατί ο πατέρας του ήξερε μπάλα. Ήταν τεχνικός διευθυντής. Έτσι, mm-hmm. Ήταν ποδοσφαιριστής, ήξερε από μπάλα και τον πήγε στην κατάλληλη. Έτσι. Για το Χούτο που δεν έκανε την καριέρα στην την Ιταλία. Αντίστοιχη. Και αυτός από 15-16 χρόνια στην Ιταλία. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα της εξέλιξης. Γιατί ο προπονητής των Ακαδημιών πρέπει να πάρει τη νίκη. Πρέπει να πάρει τη νίκη για να το χειροκροτήσουν οι γονείς απ' έξω, να τον πούνε μπράβο ρε Μουρίνιο, να πούμε κερδίσαμε την κάτω ραγούλα, να πούμε. Θέλω να σου πω δύο θέματα, αλλά θα στα πω μετά το διάλειμμα, τα οποία σχετίζονται με αυτό. Το ένα είναι ποδοσφαιρικό. Πες τα σαν τίτλους. Και είναι σωστή κίνηση. Σάββας Κοφίδης, νούμερο ναι. Ένα. Και δεύτερο. Και Στεφ Κάρι. Τώρα πώς συνδυάζεται ο μαλλιαρός heavy metal Κοφίδης ναι. Με το αμερικανάκι West Coast Στεφ Κάρι, όλα αυτά μετά το διάλειμμα, αφού υπενθυμίσουμε το χορηγό μας, τα έπιπλα Παπαϊωάννου που τους βρίσκεται στην Ευκαρπία, στην Αθηνά Τσακίρη 6, για να κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας, να τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με εύκολες πληρωμής. Μπορείτε φυσικά να τσεκάρετε και το ολοκένουργιο website τους epiplopavlap.gr για να δείτε μερικές από τις ιδέες που έχουν υλοποιήσει και κυρίως να πάρετε ιδέες για να σχεδιάσετε κι εσείς τα δικά σας έπιπλα. Διάλειμμα και επανερχόμαστε με τη ροή της εκπομπής. Λοιπόν, αλληλούια, μέρος δεύτερο, φυσικά. Είπες ότι θα πεις κάτι για Κοφίδη, λοιπόν, να πούμε κατευθείαν στο πιστό. Μιλούσαμε πριν. Τον ροκά Κοφίδη. Ναι, Σάββας Κοφίδη. Heavy μεταλλάς βασικά. Heavy μεταλλάς, ούτε καν ροκ, ναι. Ούτε καν ροκ. Ροκ ακούει το πρωί για ξύπνημα. Ούτε καν, για την ώρα που βρουτσίζει τα δόντια. Έτσι, να ακούει ροκ. Λοιπόν, ο Σάββας ο Κοφίδης, λοιπόν, λέγαμε, μιλούσαμε καταρχάς να σας εισάγουμε. Ακούτε αλληλούια, Λίμπερο 107 και 4. Στάθης και Μιχάλης στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Και λέγαμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας για το ταλέντο που πάει στράφη στο μπάσκετ ναι. Και στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Όχι που πάει στράφη, το που ταλέντο. Διαμορφώνεται, που δεν δουλεύεται σωστά. Το ταλέντο που ο Έλληνας προπονητής στα ομαδικά αθλήματα. Στις μικρές ηλικίες. Ναι, πάει από τις μικρές ηλικίες μέχρι και τους εφήβους, ακόμα και στα ταλέντα, αν θέλεις. Ναι. Δηλαδή στις μεγάλες ομάδες όταν θα μπουν μέσα 19-20 χρόνων. Ναι. Έρχεται και τους βάζει ένα καλούπι. Και τους αναγκάζει να κόψουν τα πραγματάκια τα οποία μπορούν να προσφέρουν λίγο παραπάνω. Το ταλέντο. Το όποιο προτέρημα έχει κάποιος, ρε παιδί. Ήθελα να πω λοιπόν, βάσει αυτής της κουβέντας που κάναμε πριν, ότι είναι άλλο ο προπονητής μιας αντρικής ομάδας ή μιας επαγγελματικής ομάδας. Ναι. Άλλη δουλειά κάνει. 1000%. Και άλλη είναι η δουλειά. Είναι διαφορετικά επαγγέλματα, να στο πω έτσι. Καταρχάς ο ένας είναι άλλη δουλειά πρέπει που να είναι κάνει και παιδαγωγός ταυτόχρονα. Ο προπονητής των Ακαδημιών. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Αυτό που κάνει ο ένας και αυτό που κάνει ο άλλος. Προπονήσεις 12χρονων που πέφτει πινελίκι και καντήλι. Λες και έχει να κάνει ο άλλος με σαραντάριδες. Και σε αγώνα πέφτει πινελίκι από το γονιό που να παίξω. Ας μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Δεν θέλω να πάω σε αυτό το θέμα. Το έχουμε θίξει και άλλες φορές. Ήθελα να πω λοιπόν ότι επειδή ακριβώς πιστεύω ότι ο προπονητής της Ακαδημίας είναι διαφορετική δουλειά από τον προπονητή επαγγελματικής ομάδας και επειδή τον Σάββατο Κοφίδη τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση ως. Πρόσεξε να πω, προπονητή
ακαδημιών. Ο Σάββας ο Κοφίδης στον Ηρακλή, σαν προπονητής ακαδημιών, πρωτού αναλάβει την πρώτη ομάδα. Έτσι, ελείψη άλλου τότε, θυμάσαι, που είχε καλά αποτελέσματα. Τμήματα υποδομής, πες το γενικά. Είχε τα τμήματα υποδομής. Ναι, γιατί οι ακαδημίες είναι. Και έβγαλε, έβγαλε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Με τον Οικονομίδη, βέβαια, θυμάμαι. Ναι. Τεχνικό διευθυντή, άμα θυμάσαι. Ναι. Που είχε πάρει και αρκετές μεταγραφές σε παίκτες 15-16 ονών. Ναι. Οικονομίδης που είχε έρθει μετά σαν κάτι στον Άρη. Ναι. Και τώρα ο Σάββας ο Κοφίδης αυτή τη στιγμή είναι, έχει συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα και κάτι. Αν θες μπορείς να το δεις, με τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Οπα. Σαν διευθυντής ποδοσφαίρου, ο οποίος θα αναλάβει φυσικά ακαδημίες. Κάτσε, περίμενε, με τον ΑΣΥΓΜΑ, γιατί πλέον υπάρχει πάει. Είναι στον ΑΣΥΓΜΑ οι ακαδημίες. Οι ακαδημίες, όχι. Κατάλαβα. Όχι η δεύτερη ομάδα. Όχι η δεύτερη ομάδα. Ναι, είναι στον ΑΣΥΓΜΑ. Τα τμήματα υποδομής. Είναι πάντα στον ΑΣΥΓΜΑ, ναι, έχεις δίκιο. Οπότε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή κίνηση. Καλά, ένας κούκος δεν φαίνεται την άνοιξη. Δεν φαίνεται την άνοιξη, απλά να σου πω κάτι. Είναι ένας άνθρωπος που το έχει ξανακάνει. Νομίζω ότι είναι καλύτερο σε ο αυτό. Ο Άρης είχε και τον. Από την, το Μιλισσά εννοείς. Όχι, το Θεό. Τον Τάσο του Θεού. Ο οποίος πήγε στον Ολυμπιακό, ναι. Και κάνει δουλειά. Ναι. Και πήρε και τώρα δεν θυμάμαι τι ήταν. Είχα δει συνέντευξή του και λέω, δες τώρα. Έφυγε από τον Άρη. Και έβγαλε και ταλεντάκια, έτσι. Έχει, ναι, πληρωθεί εκατομμύρια Ολυμπιακός από τη δουλειά του Θεού. Από τη στιγμή που πήγε. Και ο Άρης. Δεν είχε βγάλει έβγαλε. Τη γενιά Γιαννιώτα, Κατίδη. Ναι. Άσχετο. Πες το να τον τερματοφύλακα. Ο Διούδης. Ναι, ο Διούδης, ο αυτή και τα λοιπά. Τι άσχετα ο Άρης, ναι, όλους αυτούς τους πούλησε. Άσχετα, ναι, άσχετα το, η λογική. Απλά θέλω να σου πω. Βασικά πούλησε τον Γιαννιώτα και δεν πήγε ποτέ ο Γιαννιώτα. Το θυμάσαι αυτό. Άστο, ναι. Που είχε γίνει στον έλεγχο. Λοιπόν, στο Παναθηναϊκό τον είχε πουλήσει κάτι τέτοιο. Τι, επειδή τα ξεχάσαμε, επειδή έπεσε ο Άρης στη Γάμα Εθνική, έγινε η εκαθάριση. Είχε πάρει κάποιο λεφτά από τους διοικούντες του Άρη. Σαν προκαταβολή για να πάει μεταγραφή Γιαννιώτης και τελικά δεν πήγε. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, και έλεγα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι τέτοιος προπονητής ο Κοφίδης, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τέλος πάντων το παιδί να δείξει το ταλέντο του και όχι να του πει θα παίξεις έτσι. Έτσι, οπότε το θεωρώ σωστή κίνηση από μεριάς Άρη. Αυτό όχι όμως κίνηση με, πώς να το πω, με άξονα ενός χρόνου. Έτσι, αυτές είναι κινήσεις οι οποίες θα φανούν στα 5, στα 6, στα 7 χρόνια και με την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος θα έχει την άνεση να κάνει δουλειά και η δουλειά του να, τέλος πάντων, να χρησιμοποιηθεί. Και είχα πει και νούμερο 2 όνομα, Στεφ Κάρι. Ξέρετε όλοι ποιος είναι ο Στεφ Κάρι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθούμε περαιτέρω. Είναι MVP του NBA τα τελευταία 4 χρόνια. Για πες όμως γιατί τον ανέφερες μαζί με τον Κοφίδη. Λοιπόν. Εκεί, αυτό ήθελα να σου πω. Είναι το ακριβώς αντίθετο παράδειγμα που συμβαίνει στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Οι παίκτες εκεί, στα 18, 19, 20, στην ηλικία, θα τον δεχτούμε τον φίλο, ναι, τους κρίνουν οι μάνατζερς του NBA και γενικότερα το draft γίνεται με βάση κάποια τεστ ατομικών χαρακτηριστικών. Είχα δει λοιπόν ένα βίντεο στο basketikos.gr με τον Στεφ Κάρι σε πολύ νεαρή ηλικία, πριν μπει στο NBA. Μιλάμε τώρα για καμιά δεκαετία χρόνια πριν πες να ήταν αυτό το. Το βίντεο που γίνονται κάποια camps, κάποιες, πώς να το πω, κάποιες προπονήσεις ανοιχτές με skills. Είναι σαν αυτό που γίνεται στο, okay, στο ναι. All Star, κατάλαβες, ναι, με το skills ναι, test ναι, ναι. Και τα λοιπά. Και τσεκάρουν την ταχύτητα ναι, γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι τους κρίνουν τους παίκτες σε εκείνη την ηλικία. Το αν ο παίκτης μετά έχει την ικανότητα, γιατί αν έχει ατομικά την ικανότητα να κάνει κάποια πράγματα, θα καταλαβαίνει και να μπει σε ένα σύστημα μιας ομάδας και να παίξει. Δεν είναι πρωταρχικό ένας παίκτης στα 18 του, στα 17 του να μάθει να παίζει σύστημα. Είναι πρωταρχικό να μάθει να σουτάρει σωστά. Είναι πρωταρχικό να μάθει να τρέξει σωστά. Okay, απλά το παράδειγμα το δεύτερο που είπες με τον Γκάρ είναι σε. Πώς το λένε, επίπεδο, σε εξελιγμένη χώρα στο κομμάτι ναι. του σκάουτινγκ και τα λοιπά. Αν θες να πας μπροστά, δεν θα κοιτάς την εξελιγμένη χώρα. Του Κοφίδη το παράδειγμα ως ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να δουλεύει, να ναι. δουλεύει με ταλέντα. Ναι. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο, σας ακούω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγεσαι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Ήθελα να πω το πόσο έχει αλλάξει τώρα το κλίμα στον Άρη από την προηγούμενη Κυριακή με τις αλλεπάλληλες μεταγραφές που γίνανε στο διάστημα αυτό. Γίνανε αρκετές κινήσεις και μέχρι και σήμερα άκουσα ότι έκλεισε και ένας πολύ καλός τερματοφύλακας.
Ναι, υπάρχει και αυτό. Στο... Θα βγάλουμε σε λίγο τον Νίκο τον Παπαδόπουλο της Γαλάτσα 3-5 πηγάδια να ακούσουμε και το ρεπορτάζ το οποίο είναι φρέσκο-φρέσκο. Για πες. Οπότε βλέπουμε ότι οι παίκτες αυτοί με βάση τα στοιχεία που έχουμε είναι κυρίως ο Κολάσο είναι εξαιρετικός παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μεσαία γραμμή. Και ο Γκαρσία τώρα για τους άλλους, το Μενέντες και τον Ματίγια. Αυτούς πρέπει να τους έχουμε εμπιστοσύνη στον Ερέρα. Όταν ένας παίκτης όπως ο αριστερός μπάκ, ο Ισπανός, έχει γεμάτες χρονιές, πάνω απ' ότι είναι πολύ καλός. Για το Ματίγια, ελπίζω να έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον τραυματισμό το σοβαρό που λένε ότι είχε. Και να αποδώσει και αυτός. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, σας έχω πει πολλές φορές ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των πολλών ξένων, αλλά είμαι υπέρ των καλών ξένων. Είναι μακάρι... συγκεκριμένη περίπτωση ο Άρης φέτος, γιατί εγώ είμαι υπέρ των καλών παικτών γενικότερα, άσχερα, ξένοι, Έλληνες. Αλλά για πες. Δεν θέλω να βλέπω όμως 11 ξένους. Γιατί όχι? Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την προσωπική αισθητική του καθενός. Ας κάνουμε την κουβέντα με το φίλο, γιατί όχι? Θέλω να σε κοντράρω λίγο σε αυτό, να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί όχι 11 ξένοι? Τι μου αρέσει έτσι, 11 ξένοι δηλαδή, να πάρεις τώρα 6 να είναι Ισπανοί και 3 να είναι Βραζιλιάνοι και 2 να είναι δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι οι Έλληνες πού θα παίξουν. Δηλαδή έρχεται ένας παίκτης ο οποίος τρώει, παίρνω παράδειγμα τώρα, τον ψάχνουν λέει για στόπερ, παράδειγμα στον Άρη, ψάχνουν λέει για στόπερ δίπλα στο Σόουζα. Μα αφού υπάρχει ο Βελιζίσης που είναι βουνό πίσω. Και έχει κουμπώσει με το Σόουζα. Κοίταξε να δεις όμως, φίλε, το όνομά σου καταρχάς. Κλεωμένη, κοίταξε να δεις. Μια ομάδα θέλει να έχει και backup παίκτες και γενικότερα δεν μπορείς να βγάλεις μια χρονιά με 2 center pack. Έτσι θα χρειαστείς 5 τουλάχιστον σε εκείνη τη θέση. Ναι, θα φάνε και κάρτες, πώς να σου πω, θα παίξουν και τραυματισμοί. Πρέπει να τα προβλέψεις αυτά. Δηλαδή, ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι πολύ sui generis περίπτωση. Είναι μια ομάδα η οποία ήταν 4 χρόνια σε χαμηλές κατηγορίες. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει γρήγορα να ξεπετάξει από πάνω της το μανδύα έτσι αυτής της, του πεσημισμού των χαμηλών κατηγοριών και να αλλάξει νοοτροπία. Οπότε θα πάρει αναγκαστικά πολλούς παίκτες και για να το κάνει αυτό γρήγορα και να αλλάξει νοοτροπία, όπως έχει πει πολύ σωστά και ο Στάθης σε προηγούμενη εκπομπή, πρέπει να πάρει πολλούς παίκτες αλλοεθνείς, ομοεθνείς με τον προπονητή ή τέλος πάντων Λάτιν, ταυτόχρονα. Άρα είναι πολύ συγκεκριμένη η περίπτωση. Φαντάζομαι ο φίλος εννοεί ότι δεν του αρέσει να βλέπει μια ομάδα χωρίς Έλληνες παίκτες, γιατί δεν μπορεί και να δεθεί με αυτούς. Η νοοτροπία ήταν νοοτροπία νικητή από πέρσι ο Άρης. Νοοτροπία νικητή στην Football League όμως. Ναι, αυτό γιατί. Εσύ αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, όταν θα πάρεις ένα ξένο, ο ξένος κατά 99% θα είναι ένας παίκτης που θα κάνει τη διαφορά, ένας παίκτης που θα τον έχεις βασικό. Δεν μπορείς να δώσεις τώρα 150.000 και να πάρεις έναν ξένο και να τον έχεις στον πάγκο για να παίζει κάποιος άλλος μέσα. Με αυτή τη λογική. Δηλαδή τώρα ο Γκολάσο που κάνει 250.000 δεν μπορεί να κάθεται στον πάγκο και να παίζει ο Παυλίδης, παράδειγμα. Προφανώς και με αυτή τη λογική αποκτήθηκε. Ένα παράδειγμα ήταν αυτό που είπα. Δηλαδή στα στόπερ αυτή τη στιγμή είναι ο Δελιζίσης, είναι ο Σόουζα, έτσι. Είναι ο Καψάλης που πήραμε από τη Βέρεια, έτσι. Δεν ξέρω τι έγινε με τους άλλους, τον Μαραγκό και τον Γλυγκόπουλο και αυτούς, που ο Γλυγκόπουλος φαίνεται ότι είναι στην προετοιμασία πάνω. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά σε λιγότερο από 10 λεπτά. Καλές ερωτήσεις, φίλε. Ναι, από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο είναι πολύ καλές ερωτήσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει. Γιατί διαβάζω τώρα ότι έχει συμφωνήσει και με Μπούρμπο, έχει συμφωνήσει και με Τσουμάνι, τα είχα πει και χθες με τον Νίκο. Πάρτε παράδειγμα τώρα, αριστερό μπακ. Έχει το Μενέντες, έτσι. Έχει το Βαλεριάνο, έχει και το Τσουμάνι. Πόσα αριστερά μπακ, 80 θα έχει. Μπορούν να παίξουν και αρκετοί πολυθεσίτες ως αριστερά μπακ, ας πούμε, έτσι για ώρα ανάγκης. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, ο Άρης γεμίζει ένα ρόστερ για καλό και για κακό και κάπου προς τον Αύγουστο θα αρχίσει η αποψήλωση. Ή τέλος πάντων ιδανική. Θα κοπούνε δηλαδή 4-5. Εγώ έτσι το βλέπω. Μόνο να, δηλαδή τώρα άμα κάνουν κανένα έγκλημα και διώξουν το Δελιζίση. Δεν νομίζω από τη στιγμή που ο Άρης αναζητά ένα center back ακόμα σημαίνει ότι θα παίζει με τριπλέτα Σόουζα, Δελιζίση και τον τρίτο. Καμιά ενημέρωση να ρωτήσετε τώρα τον κύριο Παπαδόπουλο για τον Ντούνι, για τον Πασά, αυτός τι γίνεται με αυτό? Ντούνις Πασάς, ωραία, θα ρωτήσουμε, σημείωσε τον Μιχάλη. Ντούνις Πασάς και λοιπόν... Κλυγκόπουλος Μαραγκός. Μάλιστα, είναι 4 ερωτήσεις. Δεν μάθαμε τίποτα δηλαδή. Βασικά, τι γίνανε αυτοί. Αυτό που πρέπει να ρωτήσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Πασάς θυμάμαι ότι είχε γραφτεί ότι πηγαίνει προς Λάρισα, φίλε.
Αλλά θα το ρωτήσω. Μαζί με τον Κάσο, ο Κάσος πήγε, αυτός που μπερδεύω. Είναι δυσύλλαβα τα ονόματα του, εντάξει, βλάχη εκεί από τα... Από τα χρεβενά. Παίζουν και στην ίδια θέση και οι δύο. Πραγματικά. Λοιπόν, όχι, αυτά, καλή για, το, για το μπάσκετ, πώς το βλέπεις. Το μπάσκετ και το μπάσκετ. Ο κύριος Γουλιέλμος έχει αρχίσει και κάνει πολύ καλές κινήσεις. Τι καλές κινήσεις, ξέρω... περίμενε, κάτσε. Όπα, εδώ θα σε κοντράρω πολύ χοντρά. Είναι δυνατόν να βγαίνεις πρόεδρος ομάδας. Μην ανοίξεις αυτή τη συζήτηση. Και προπονητής. Για τις κινήσεις είπε. Για τις κινήσεις είπε. Εντάξει, ό,τι μπορεί να πάρει, πήρε. Πώς τη βλέπεις τη χρονιά του χρόνου, θα βγει. Η χρονιά βέβαια θα βγει, άμα τώρα περιμένουν τι θα γίνει με τον Μποχορίδη. Γιατί οι υπόλοιποι παίκτες, δηλαδή και ο Φλιώνης έμεινε και πήρε και τον Ταλό, πήρε και τον Βεργίνη που είναι πολύ καλοί παίκτες και από, ευτυχώς που έφυγε εκείνος ο Μούρτος είναι εκεί πέρα που έχει σπάσει τα καλάθια πέρσι. Έπαιρνα τηλέφωνο και έφαγε κάτι βρυσίδια ο Μούρτος, τέλος πάνω. Και κάνει και πρόσεξε να δεις. Κάνει προσφυγή. Ο Μούρτος νομίζω είναι ο σάκος του Μπούξ Αργιανού, έτσι. 200.000 ευρώ κάνει προσφυγή ο Μούρτος. 200.000 ευρώ. Εντάξει, κάνουν προσφυγή για είναι όπως στα δικαστήρια. Πάντα ζητάς παραπάνω για να πάρεις αυτά που δικαιούσε. Έτσι πάει. Ξέρεις τι σημαίνει τώρα ο κύριος Μούρτος έχει επίγνωση τι σημαίνει 200.000 ευρώ. Έπρεπε να παίρνει την μπάλα και σε κάθε μάτι να χτυπάει 10 τρίποντα και να βάλει τα 11. Αυτό σημαίνει 200.000 ευρώ. Δεν φταίει ο Μούρτος για το συμβόλαιο που είχε. Έτσι. Φταίει ο άνθρωπος του τέλος, έτσι. Του υπογράψανε κάποιοι αυτό το συμβόλαιο. Δεν έχει. Μιλάς καλά. Δηλαδή πήρε τα δεδουλευμένα και θέλει να πάρει και του χρόνου, λέει. Να τον δώσουμε και μετά από 10 χρόνια, μα είναι. Πώς θα γίνει, για. Μιλάς καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια λοιπόν. Ο φίλτατος Κλεομένης, ο οποίος... 23-10-27-88. Γενικότερα να μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ... Ξαναφεύγει. Ξαναφεύγει και ξαναέφυγε βασικά, έφτασε. Ναι, και νομίζω ότι... Ας μην τα μπλέξουμε. Υπάρχει μια... Καλά, τώρα θα πάμε σε 5 λεπτά για Άρη να ακούσουμε ρεπορτάζ, αλλά γενικότερα και εκεί υπάρχει μια αναμπουμπούλα, ρε παιδί μου, έτσι, όχι, με τα νομίζω, θέματα ΜΑΚ και Τζάλμα. Όχι ρε, είναι μια θέση εκεί όπου κάτσε ρε φίλε, έχει γυρίσει ο Βάρντα και ο Πέτρο Ερίκε, πλάκα κάνεις. Υπάρχει γκρίνια, δεν ξέρω. Ο Μακ ήταν δανεικός, αυτό το ξέραν όλοι και είναι κανένας ευχαριστημένος από την περσινή χρονιά του Μακ. Όχι, όχι. Άρα τι, γιατί να τον πληρώσει. Γιατί υπάρχει γκρίνια, δεν μπορεί γιατί να τον πληρώσει. Όχι, νομίζω ότι σε εισαγωγικά γκρίνια υπάρχει γιατί δεν έχει πάρει ο ΠΑΟ και χειρή μεταγραφή. Μάλιστα. Δηλαδή να το πω διαφορετικά. Γάμπα. Ναι. Η χειρή μεταγραφή. Εννοείς... Κατάλαβες, όνομα. Ναι, όνομα. Όνομα που θα έρθει και θα ψηθεί ο άλλος. Και ποιος θα έρθει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, κατάλαβες. Παίκτης, ξέρω εγώ. Εγώ. Μα ποιος θα έρθει, εδώ βλέπεις. Μπορεί να θέλει ο Παοκτσής τον. Το ράκι της. Δεν βλέπεις τη μιζέρια επικρατεί γενικότερα αυτό στην ελληνική Super League. Αυτό έλεγα. Μιζέρια. Κάτι παίκτες από Sporting Λισαβόνα, δεύτερους και. Παίκτες οι οποίοι, πώς να σου το πω, πριν από 8 χρόνια, δεν θα σε πάω πολύ μακριά. Θα παίζανε από τη θέση 8 και κάτω στη Super League για μεταγραφές. Και μάλιστα τότε κάνει πρώτες μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή παίζουν σαν πρώτα ονόματα έτσι, για τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό από μόνο του δείχνει την πτώση. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή 8 Ιουλίου, έχει θεωρώ δύο φορές καλύτερο ρόστερ από κάθε άλλη ομάδα. Έχει. Και πλήρες. Από κάθε άλλη ομάδα που θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τις άλλες μπορεί να έχει και 10 φορές καλύτερο ρόστερ. Καλά, ναι. Έχει αυτό το δύο παίκτες σε κάθε θέση. Εντάξει, δεν έχει σε κάθε θέση δύο παίκτες εις άξιους, αλλά έχει πάνω από 16 παίκτες επίπεδου. Περίμενε. Τώρα ένα νούμερο έχει, στο περίπου. Δεν σου λέω ότι έχει 23 παίκτες οι οποίοι είναι παικταράδες. Εντάξει, okay, αριστερό μπακ ας πούμε δεν έχει. Να είμαστε ειλικρινείς. Να τα λέμε όλα. Καθαρό αιμο αριστερό μπακ δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Και δεύτερο φόρ δεν έχει. Και δεύτερο φόρ δεν έχει. Μετά τη φύγη του Κουλούρη. Και δεύτερο φόρ δεν έχει. Στον Ατρόμητο. Συμφωνώ. Και δεύτερο φόρ δεν έχει. Δηλαδή είναι θέσεις που προφανώς θα γίνει. Και θέλω να το πω και διαφορετικά. Και τερματοφύλακα επίπεδο δεν είναι. Γιατί ο Πασχαλάκης έκανε μια φοβερή χρονιά. Αλλά δεν το ξέρεις. Αλλά είναι ο Πασχαλάκης. Έτσι. Εντάξει. Πώς θα σου βγει σε αυτό. Επίσης μετά από εκεί και πέρα έχεις δύο παροπλισμένους τερματοφύλακες. Και έναν μικρό. Μην ανοίξουμε τον μπακ, θα ανοίξουμε το θέμα προς το τέλος εκπομπής. Να μείνουμε κυτρινόμαυρα. Και μιας και είπα τερματοφύλακες, επειδή το είπε και ο φίλος ο Κλεομένης που βγήκε στον πριν, ο Άρης ανακοίνωσε σήμερα ότι έκλεισε τον Ζουλιάν Κουέστα, ο οποίος είναι ένας Ισπανός τερματοφύλακας ετών 27, είδα καλά, 27 ετών, το 91 είναι γεννηθής. Καλή ηλικία για τερματοφύλακα. Αυτή τη στιγμή, την τελευταία χρονιά, έπαιξε στη Βίσλα Κρακοβίας.
στην πρώτη κατηγορία με 16 συμμετοχές, που σημαίνει ότι δεν ήταν, ήταν στο rotation, έτσι, ναι. Δεν ήταν ο βασικός τερματοφυλάκας. Θέλω να ψάξω να δω πότε ήταν αυτές, αν έχασε δηλαδή την θέση του ή αν κέρδισε ως δεύτερος τερματοφυλάκας τη θέση του πρώτου. Αυτό θα το ψάξω, θα το πω, το πω μετά το διάλειμμα. Ο παίκτης ο οποίος προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Σεβίλης, είχε παίξει στην τρίτη κατηγορία με την δεύτερη ομάδα της Σεβίλης κάποια παιχνίδια. Είχε καταφέρει στην τριετία όπου έπαιζε ταυτόχρονα, έτσι, άμα παίζεις στη β' ομάδα της ομάδας μπορείς να ανεβαίνεις. Έχει δελτίο και για την πρώτη. Κατάφερε από το 10 μέχρι το 14 αυτή την τετραετία που ήταν επαγγελματίας στη Σεβίλη να παίξει 54 φορές στη γάμα κατηγορία με τη β' ομάδα και πήρε και μια συμμετοχή στην πριμέρα με την πρώτη ομάδα της Σεβίλης. Στη συνέχεια πήγε στην Αλμερία όπου έμεινε 4 χρόνια μέχρι δηλαδή και πρόπερση. Οι δύο πρώτες χρονιές ήταν στην πριμέρα, εκεί όπου την πρώτη χρονιά δεν κατάφερε να κάνει συμμετοχή. Την δεύτερη έπαιξε 15 παιχνίδια στην πριμέρα division και 4 στο κύπελο του Βασιλιά. Και στη Σεγούντα είχε ρόλο αναπληρωματικού στην Αλμερία. Είχε μόλις 7 συμμετοχές στα 2 χρόνια. 6 και 1. Άρα προέρχεται από μια καλή χρονιά με βάση στην, Πολωνία, το ναι. Ότι έπαιξε. Ναι. Δεν ήταν ένας παροπλισμένος τερματοφύλακας. Και προφανώς ο Άρης κλείνει με κατημήρι και Αναγνωστόπουλο. Μπράβο, την τριάδα των τερματοφυλάκων της χρονιάς. Και νομίζω ότι γενικότερα είναι μια θέση που είναι, θα τους δούμε και τους τρεις. Είναι μια μεταγραφή επιπέδου και βιογραφικού που την περιμέναμε για τον Άρη. Έτσι, τέτοιους παίκτες θα έψαχνε ο Άρης. Δηλαδή φτηνούς από την Ιβηρική Χερσόνησο, οι οποίοι, τους οποίους ξέρει ο Ερέρα λόγω παρουσίας του χρόνια στην Σεγούντα και οι οποίοι μπορούν. Βασικά ο συγκεκριμένος, επειδή έκανε και το άνοιγμα εκτός Ισπανίας, ίσως να έπαιξε και αυτό ρόλο, το γεγονός ότι έκανε άρα στην δεν Πολωνία είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός συνόρων, πολύ σημαντικό και αυτό. Έτσι. Προφανώς έχει κάποια στοιχεία τα οποία βολεύουν τον προπονητή. Το είπα και χθες. Δεν θα τους ξέρουμε τους παίκτες που φέρνει ο Άρης. Εντάξει, είναι παίκτες που θα τους ξέρεις μόνο αν ασχολείσαι πραγματικά και ασχολείσαι αρκετά με το στοίχημα στη Β' Ισπανίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι Ισπανοί οι οποίοι ήρθαν εδώ και κάνανε καριέρα, ήξερε κανένας τον Ντοτσέ του Παναθηναϊκού? Όχι. Ήξερε κανένας τον Κόντε του ΠΑΣ? Όχι. Ήξερε κανένας. Να μην πάμε παλιότερα. Ναι, να μην το πάμε. Ήξερε κανένας τον Χαβίτο και τον Κάλβο? Εκτός από αυτούς οι οποίοι ασχολιόντουσαν, ξέρω εγώ, με τις μικρές ομάδες της Ισπανίας ή με τη Β' Μπαρσελόνα? Κανένας δεν τους ξέρε. Όχι. Ήξερε κανένας τον Αρών που είχε φέρει ο Ηρακλής? Θυμάσαι τον Αρών, ωραίο παιχτάκι. Ωραίος παίκτης. Τον άλλο τον Μαρκές. Τον Νίγκεθ, τον Μαρκές. Τον Πάρντο. Τερματοφυλακάρο Πάρντο. Τουρκο Πάρντο. Πήγε στον Ολυμπιακό και τον βγάλανε παλτό, να πούμε. Έκανε καριέρα ευτυχώ στο ΑΠΟΕΛ. Πολύ καλό τερματοφυλακά. Όχι, μα είναι καθαρά θέμα και συγκυρία στο. Όλοι αυτοί που θα έρθουν. Αν θα παίξει ή δεν θα παίξει κάπου. Όλοι αυτοί που θα έρθουν, δεν θα πιάσουν κιόλα. Ο Άρης φέτος κάνει ένα άνοιγμα. Φυσικά, φυσικά είναι αυτό που. Παίρνει πολλού για να φτιάξει ένα κορμό. Εγώ θεωρώ ότι του χρόνου θα φανεί το τι μπορεί να κρατήσει ο Άρης, γιατί έτσι. Όλοι αυτοί δεν έρχονται με πολυετή συμβόλαια, είναι όλοι τους στοιχήματα. Μόνο ετή ή ένα συν ένα. Είναι όλοι τους στοιχήματα. Έτσι. Και οι περισσότεροι έρχονται προσπαθώντας, έχοντας το κίνητρο, να αναστήσουν την καριέρα τους. Και αν θέλεις να κάνουν ένα level up στην καριέρα τους. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος ο τερματοφύλακας ο Κουέστα, ο οποίος 2 χρόνια δεν έπαιζε στη Σεγούντα. Έφυγε στην Βίζα. Παρότι είχε ένα βιογραφικό, πήγε στην Πολωνία. Θα έρθει και στον Άρη. Έτσι. Και αν παίξει και στον Άρη, θα βρει ένα κάτσε καλά συμβόλαιο σε ομάδα που ανεβαίνει, ναι. Στη Σεγούντα. Αυτό. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Το ίδιο και ο Ματίγια. Στην πριμέρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πολύ καλύτερα να το φυλακίσουν. Το ίδιο και ο Ματίγια. Ένα παίκτη ο οποίο ξεκίνησε από τι μικρέ ομάδε Εθνική Ισπανία. Ο οποίο είχε 2.000. Είχε τραυματισμού, ναι. Κτλ. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Όλοι αυτοί είναι παίκτε. Δεν είχε ρε φίλε. Τι να λέμε όλοι τώρα. Όλοι είναι παίκτε που έχουν κίνητρο γιατί είναι και σε μια καλή ηλικία. Δηλαδή αυτός είναι 27 χρονών, δεν είναι 35, να πεις ότι ναι. Τι κίνητρο έχει. Ναι. Έχει μπροστά του μια καριέρα 7-8 ετών, έτσι. Θεωρητικά. Δηλαδή αν δεν κάνει τώρα ας πούμε, το μπάμπ, το τελευταίο το ας πούμε, level up, πότε το κάνει. Έτσι είναι. Να πάμε στο διάλειμμα, 8 είναι, και Βασίλη θα συνδεθούμε με 3-5 πηγάδια, έτσι λέει το πρόγραμμα. Ωραία. Να μιλήσουμε πάλι για Άρη, αλλά αυτή τη φορά
Ρεπορταζιακά. Έτσι, με Νίκο Παπαδόπουλο και ο Λαμπάουτ. Με φρέσκα πράγματα. Και με φρέσκα νέα να μας πει τι γίνεται. Ποιο είναι το ρόστερ του Άρη. Εν τέλει, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Τα είπαμε και χθες. Πάμε σε διάλειμμα. Αλληλούια, μέρος τρίτο. Η εκπομπή με τους πιο. Με τις πιο σεξι φωνές στους εθέρες του Σαββατοκύριακο, Στάθης και Μιχάλης Νικολαίδης. Ποιος το λέει αυτό? Έχουμε σεξι φωνές γιατί δεν έχουμε σεξι μάπες. Μόνος του αυτό. Εντάξει, αυτοπροσδιορίζομαι, ρε φίλε, κόμπλεξ είναι αυτά. 7 με 10 μας ακούτε το Σαββατοκύριακο εδώ στον Λίμπερο. Μιλούσαμε για Άρη πριν. Λέγαμε για τις μεταγραφές που έχει φέρει και για παίκτες που έρχονται. Ποιοι μείνανε, ποιοι έχουν ανέβει πάνω. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από το να μας μεταφέρει ποια είναι ακριβώς η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό Άρη, από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στα 3-5 πηγάδια. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται, έχει καταρχάς ζέστη ή κρύο στα 3-5 πηγάδια? Τα ίδια θα λέμε, μου τα είπε χθες. Τη ζέστη. Ζέστη, σήμερα έχει ζέστη. Όχι, τη ζέστη, λέω. Για να καταλάβετε, στην τωρινή προπόνηση σήμερα πρέπει να έχει 16-17 βαθμούς. Α, μάλιστα. Μου είπε ότι ζακέτα φορούσε χθες. Και τώρα είμαστε με ζακέτα και σήμερα πρώτη φορά βάλαμε και τζιν από κάτω. Αυτά είναι. Όσο πάει και χειροτερεύει δηλαδή, εντάξει. Ναι, ναι. Κοίτα, όχι, από χθες δεν ξεπερνάει τις 17-18. Κυρίως είναι τις 17 και το βράδυ πέφτει 13. Μάλιστα. 14 εκεί πέρα και θα πάει έτσι μέχρι την Τρίτη με χαμηλές θερμοκρασίες και βροχή. Εγώ τώρα μιλάμε με τζιν, ζακέτα και κούλα. Ό,τι καλύτερο όμως για τους ποδοσφαιριστές αυτό, έτσι. Καλά, σίγουρα είναι ιδανικές συνθήκες αυτές που επικρατούν από χθες για την προετοιμασία της ομάδας και ειδικά σε αυτό το πρώτο στάδιο που δίνεται και η έμφαση στη φυσική κατάσταση. Εντάξει, απλά στο Άρη είναι λίγο διαφοροποιημένο, αρκετά βασικά διαφοροποιημένο, γιατί η ομάδα δουλεύει πάνω σε φυσική κατάσταση μέσα από την μπάλα και μέσα της ασκήσης με την μπάλα και νομίζω ότι αυτό είναι. Και ένα από τα καινούργια στοιχεία που βλέπουμε στο φετινό Άρη και με την παρουσία του Πάκο Ερέρα, εντάξει. Νίκο, ευθύς εξ αρχής, επειδή μιλήσαμε και με κάποιους φίλους του Άρη στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, ναι. Οι ερωτήσεις έρχονται βροχή και έχουν να κάνουν κυρίως με το ποιοι παίκτες, τέλος πάντων, υπολογίζονται από τους μικρούς. Για Κλιγκόπουλο και Μαραγκό, ας πούμε, μας ρώτησε ένας φίλος. Μαραγκός δεν είναι στους μικρούς. Ναι. Έτσι, γενικά στο ρόστερ. Ντούνις, Πασάς, τι γίνεται και τα λοιπά. Εντάξει, ναι. Πείτε μου εσείς να ξεκινήσουμε ένα-ένα, να πιάσουμε. Για αυτούς τους τέσσερις θα ξεκινήσουμε. Κλιγκόπουλος, Μαραγκός, Ντούνις, Πασάς. Αυτή δεν είναι μικρή. Ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι. Διόρθωσα. Πάμε. Κοίτα, ο Κλιγκόπουλος έχει συμβόλαιο, πέρασε πέρα στο καλοκαίρι τριετές. Δεσμεύεται αυτή τη στιγμή με συμβόλαιο. Εντάξει, και επειδή είναι και νεαρός, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα αποχώρησής του. Ο Πασάς δεν είναι καν εδώ. Δεν υπολογίζεται. Έχει ολοκληρώσει τη συνεργασία του. Μάλιστα. Είναι ελεύθερος και ψάχνει η ομάδα. Μπράβο, είναι ελεύθερος και ψάχνει η ομάδα. Μάλιστα, έχει δεχθεί από ό,τι γνωρίζω εγώ και κρούσε την κέρκυρα του Δημήτρη Σπανού. Αλλά δεν έχει φάσει ακόμα που θα συνεχίσει την καριέρα του. Οι άλλοι δύο. Ο Ντούνης. Και ο Μαραγκός. Κοίτα, με το Μαραγκό δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, δεν είναι εδώ πέρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θεωρώ πολύ δύσκολο να συνεχίσει αυτή τη στιγμή που τόσες μέρες δεν έχει έρθει εδώ. Βέβαια, εντάξει, και ο Μπούρμπος δεν έχει έρθει, αλλά υπάρχει μια προφορική συμφωνία μαζί του. Με το Μαραγκό τα δεδομένα αυτή τη στιγμή δεν είναι υπέρ του. Δύσκολα νομίζω θα συνεχίσει, εκτός αν υπάρξει κάποια αλλαγή, κάποια διαφοροποίηση στα δεδομένα που ισχύουν με τον. Εγώ έχω και άλλους δύο παίκτες. Για τον Ντούνι, για να τελειώσουμε αυτούς τους τέσσερις που μου είπατε, με τον Ντούνι ήταν να γίνει ένα ραντεβού την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα του παίχτη με τον Καρυπίδη και τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Το ταξίδι αυτών των δύο στην Ιταλία ανέβαλε τη συγκεκριμένη συνάντηση που θα γίνει με την επιστροφή τους, αν δεν έχουν επιστρέψει ήδη στην πρωτεύουσα, θα υπάρξει σε επαφή με τον παίχτη. Του Ντούνι είναι 50-50, νομίζω. Είναι ανοιχτό αρκετά. Ιντζόγλου Μουμίν. Κοίτα, και οι δύο είναι εδώ, έχουν συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Α, είναι εκεί και έχουν και συμβόλαιο. Έχουν και συμβόλαιο, μάλιστα. Ναι. Υπογράψαν οι διαιτές πέρσι και οι δύο. Κοίτα, αυτοί εντάσσονται στην κατηγορία των παιχτών που έχουν συμβόλαιο από πέρσι, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε σίγουρη την παρουσία τους στον Άρη και την επόμενη σεζόν. Γιατί κυρίως αυτοί οι ποδοσφαιριστές που δεσμεύονται με συμβόλαιο, θα λέγαμε ότι περνάνε και από κάτι σαν εξετάσεις. Δοκιμαστικά. Αυτό το διάστημα που θα βρίσκεται στα 3-5 πηγάδια.
να τους δει και από κοντά ο Ερέρα στην προπόνηση, γιατί έχει μια εικόνα, αλλά μέσα από το βίντεο, και να διαπιστώσει κατά πόσο μπορεί να υπολογίζει κάποιος για τη νέα σεζόν. Ή όχι. Όποιος δεν υπολογίζει θα κληθεί για να ξεκινήσει συζητήσεις και να λύσει το συμβόλαιό του. Πάντως για τον Μουμίν έχω μια θετική φωνή με βάση και τα όσα μαθαίνω κυρίως, όχι από τα όσα βλέπω τον ποδοσφαιριστή. Όπως προκύπτει το ρεπορτάζ, αλλά ξαναλέω, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τίποτα δεδομένο που μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή μέσα στις επόμενες μέρες. Ωραία. Για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Άλλους. Κλείσαμε το ένα θέμα με τους ποδοσφαιριστές που ήταν πέρσι στο ρόστερ και ρωτάει ο κόσμος αν θα μείνουν και φέτος. Τέλος πάντων, τι γίνεται. Υπάρχουν και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί. Εντάξει. Είναι ο Βαλεριάνος. Είναι ο Καλαδελιζής, εντάξει, θα μείνει, είναι δεδομένο. Εντάξει, αλλά ξαναλέω ότι για αυτούς νομίζω ότι θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα με την επιστροφή της ομάδας από τα. Από τα 3-5 πηγάδια. Να σε πάμε λίγο στα μεταγραφικά, Νικό. Να με πάτε. Το τελευταίο που διαβάσαμε από το All About Ars και γενικότερα που βγήκε είναι το όνομα του Julian Julian Cuesta. Julian Cuesta. Julian Cuesta. 27 χρονών, 1,95, πρώην τερματοφύλακας της Βίσλα Κρακοβίας, με 20 συμμετοχές φέτος. Μάλιστα, φέτος στους Πολωνούς ήταν συμπαίχτης με έναν άλλον παίχτη που ήταν ψηλά στη λίστα του Άρη, αλλά δεν σταμάτησε κάπου περίπτωσή του, τον Φραν Βελέφ, τον επίσης Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Ο Άρης συμφώνησε με τον ποδοσφαιριστή και αύριο να μένει στη Θεσσαλονίκη. Να προσθέσω, Νίκο, βλέποντας λίγο εδώ στο Transfer Markt, που είναι και έγκυρο, ότι βλέπω ότι στην Πολωνία έχουν διαχωρισμό ομάδων, δηλαδή είναι 8 και 8 και παίζουν μετά μεταξύ τους. Η Βίσλα έπαιξε στο καλό κατά κάποιο τρόπο στους 8 πρώτους. Στην πορεία έχασε τη διεκδίκηση πρωταθλήματος κτλ. Αλλά από ό,τι βλέπω, από Δεκέμβρη μέχρι και... Ήτανε φουλ, έπαιζε φουλ. Έπαιζε κανονικά. Δηλαδή, οι 16 μετοχές που έχει στο πρωτάθλημα Πολωνίας είναι οι 16 της χρονιάς του 2018. Αυτό είναι καλό. Εγώ είπα μήπως ήταν παροπλισμένος και έπαιξε στην αρχή. Όχι. Έρχεται έχοντας ρυθμό. Ναι, έπαιξε το δεύτερο μισό. Είναι καλό αυτό. Ναι, είναι θετικό. Είναι σε καλή ηλικία. Εντάξει, για τερματοφύλακα βέβαια 27 χρονών. Σε άλλες θέσεις αντίστοιχα είναι 20, 21, 22. Ναι. Αλλά ναι. Για τερματοφύλακα μια χαρά ηλικία είναι στα 27. Για τερματοφύλακα μια χαρά. Κοίτα, να σου πω κάτι γενικότερα. Στον Άρη θέλω κιόλας να μην φέρουν πολύ μεγάλους ηλικία ποδοσφαιριστές. Και για να θέσω ένα παράδειγμα. Πριν ο Άρης τελειώσει οριστικά με τον Μενέντες, είχε τσεκάρει και την περίπτωση του Ρομπέρτο Λάγκο. Του αριστερού πρόεδρου του ΑΠΟΕΛ, με παραστάσεις και από Champions League, αλλά το γεγονός ότι είναι 32-33 ήταν ένας βασικός ανασταλτικός παράγοντας. Θέλουν να φέρουν άλλους ποδοσφαιριστές, φρέσκους ποδοσφαιριστές και γρήγορους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, τώρα στο τέρμα δεν παίζει τόσο ρόλο η ταχύτητα, παίζουν άλλα πράγματα. Απλά και το γεγονός ότι είναι 27 χρονών έπαιξε σίγουρα τον ρόλο του. Πήρατε κάποιες πληροφορίες, Νίκο, για το στυλ, ας πούμε, του τερματοφύλακα, δηλαδή είναι καλός με την μπάλα στα πόδια που λένε οι Ισπανοί που θέλουν τέτοιους τερματοφύλακες κτλ. Κοίτα, δεν πρόλαβα και εγώ να τον παρακολουθήσω από το πρωί, γιατί είχαμε άλλο να ασχοληθούμε. Πάντως, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, υπάρχει ένα δημοσίευμα το 2015 που τον έφερνε στο στόχαστρο της Newcastle και της Tottenham. Newcastle, η οποία με τους Ισπανούς και λόγω Μπενίτεθ είχε πάρει πολλούς. Ναι. Και μάλιστα στο δημοσίευμα αυτό διάβασα ότι η Tottenham ήταν τότε να φύγει ο Γιορίς, κάτι τέτοιο, και εξέταζαν τον Cuesta. Μάλιστα. Για την θέση του. Εντάξει, για όλους ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Προορίζεται για πρώτος. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Προορίζεται για πρώτος. Δεν νομίζω και ο συγκεκριμένος θα έρχονταν και αλλιώς, να ξέρεις. Δηλαδή τώρα δεν σου λέω ότι έρχεται και ο Χιγκίτα, αλλά δεν νομίζω να έρχονταν στην Ελλάδα για δεύτερος. Σίγουρα. Ναι, σωστά. Και αυτός, όπως και όλοι οι υπόλοιποι ξένοι που έρχονται, υπάρχει το μπόνους του Europa League. Και στη δική του περίπτωση. Νίκο, για τους... Μπόνους εννοείς ότι αν βγει ο Άρης στο Europa League να ανανεώσουν?
Θα έχουν εξτρά χρήματα. Εξτρά χρήματα. Α, μπόνους στο χρηματικό, ωραία, οκ. Ναι, ναι, ναι. Για Κολάσο, Μενέντες και Ματίγια πότε έρχονται στην Θεσσαλονίκη. Τα είπαμε χθες Δευτέρα. Ματίγια, Μενέντες αύριο. Κολάσο, η ενημέρωση που υπήρχε από προχθές είναι Τρίτη Τετάρτη. Ωραία. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Ωραία, ωραία. Γενικότερα θα γίνει κάποια άλλη κίνηση μέχρι να γυρίσει η ομάδα από τα 35 πηγάδε ή θα υπάρξει αναμονή στο θέμα αυτό, είναι μια ερώτηση. Πιθανό να γίνει. Τώρα βασικά το μεταγραφικό πάγωσε και λίγο για μερικά 24 ώρα λόγω του ταξιδιού που έκανε ο Καρυπίδης με τον Διαμαντόπουλο στη Ρώμη. Με την επιστροφή τους θα ενεργοποιηθεί και πάλι. Είναι πιθανό να έχουμε και μέσα στην επόμενη εβδομάδα εξελίξεις. Η πρόθεση των ανθρώπων του Άρη είναι μέχρι το φιλικό με την ΑΕΚ να έχει κλείσει σχεδόν όλο το ρόστερ και ενδεχομένως να απομείνει μία ή δύο το πολύ κινήσεις. Και ο Άρης, αν κάτσεις και τα βάλεις κάτω, θα δεις τι έχει πάρει. Τον Ασλίδη, τον Τιγκινή 2, συν τους 4 που φέρνει τώρα, 5, πάμε στους 7. Νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα 6 κινήσεις. Μάλιστα. 6 με 7 εκεί πέρα, δηλαδή θες τώρα ένα κεντρικό αμυντικό. Θες έναν ακόμα half μαζί με το Ματί για 2. Θες 2 επιθετικούς 4. Και ενδεχομένως και έναν extreme. Τώρα με την ανέωση του Μπούρμπου δεν ξέρω αν ο Άρης θα κινηθεί για δεξίμπακ. Δεν βιάζεται βέβαια για τη συγκεκριμένη θέση. Αν του κάτσει κάτι καλό θα το φέρει. Αλλά το μεταγραφικό σιγά σιγά νομίζω ότι μπαίνει στην τελική ευθεία. Όσο πλησιάζει και η επιστροφή της ομάδας στα 35 πηγάδια και πλησιάζει σιγά σιγά και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου η Ερέρα θέλει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να δουλέψει με σχεδόν όλο το ρόστερ πάνω στην αγωνιστική του φιλοσοφία, πάνω στην τακτική. Είναι το βασικό μοντάρισμα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις από τους προπονητές. Είχαμε κάτι από την προπόνηση, Νίκο, το οποίο έτσι είναι άξιο να το αναφέρουμε. Σήμερα έχει μόνο πρωινή, όπως και χθες. Πάλι ο Ερέρα έδωσε ρεπό στην ομάδα το απόγευμα. Με το πρώτο οικογενειακό διπλό της σεζόν, όχι σε ολόκληρο το γήπεδο βέβαια, στα 3 τέταρτα έγινε, 1-1 τελικό αποτέλεσμα, 2 δεκάδες από τον Ερέρα και οι 2 με 4-3-3. Επιθετικό σύστημα, ένα από τα συστήματα που έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, με τους 2 βέβαια από τους 3 στο χώρο του κέντρου να παίζουν πιο μέσα και όχι πάνω στη γραμμή. Έτσι τουλάχιστον το είδαμε σήμερα. Εντάξει, θα δούμε νομίζω πολλά περισσότερα και στις επόμενες ημέρες από τον Ερέρα, που πλέον, για να επιστρέψω λίγο στο μεταγραφικό, έχει να εξετάζει και κάποιες περιπτώσεις παιχτών από Ρώμα και Ουντινέζε, μετά τις επαφές που έγιναν στην Ιταλία από τους ανθρώπους του Άρη, βάσει και των αναγκών που υπάρχουν στην ομάδα, να δει αν μπορεί να... Αν του κάνει βασικά κάτι με αυτά τα ονόματα που του έχουν δοθεί. Νίκο, ξέρεις, γελάμε. Γιατί ανοίγω ταυτόχρονα το All About Aris, όλοι τώρα που σε διακόπτω για αυτό που λες. Και βλέπουμε το κούρεμα του Πάκο Ερέρα. Και το δικό σου σχόλιο που γράφεις για τον Ραούλ Μπράβο που ανέλαβε να τον κουρέψει. Δεν μου λες μήπως τώρα ζήλεψε ο... Ζήλεψε, φίλε, ο Ραούλ Μπράβο, ο καραφλό. Το καραφλώνιο. Κάτσε να τον κάνω και αυτό να γουλεί. Καθίστε να σας πω τι έγινε, γιατί μετά το τέλος της προπόνησης το ρώτησα, επειδή έτυχε να περάσει μπροστά μου και τον λέω νέο look και τα λοιπά, λέει, και μου δείχνει, περνούσε και ο Μπράβο και τώρα και μου δείχνει Ραούλ και μου λέει, του είπα λέει να μου πάρει λίγο τα πλάγια μόνο και αυτός λέει μου τα πήρε όλα. Όπως τον αποκάλεσε και ένας συνάδελφος που είμαστε εδώ πέρα, είναι λέει σαν τον Ισπανό Αναστόπουλο. Έτσι. Αλενατόρε. Αλενατόρε. Και για να επιστρέψω και στο κομμάτι της Ιταλίας και τα λοιπά, υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Μόντσι, τεχνικού διευθυντή της Ρώμας, στο Λαμπαουτάρης, που ανέβηκαν πριν από λίγο. Επιβεβαίωσε στην ουσία την επαφή που είχε με τον Θόδωρο Καρυπίδη και τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, το ραντεβού που πραγματοποίησαν στην Ρώμη. Δεν ήθελε όμως να μπει σε λεπτομέρειες και μας παρέμεισε στους ανθρώπους του Άρη, λέγοντας χαρακτηριστικά και πολύ ευγενικά είναι η αλήθεια, για ότι έχω μια έτσι δικιά μου φιλοσοφία, δεν θέλω να βγάζω προς τα έξω ζητήματα που έχουν υποθεί σε ιδιωτικές συζητήσεις. Μας ζήτησε να το σεβαστούμε και εμείς φυσικά εντάξει εννοείται. Έτσι ως κάποια πράγματα ήδη έχουν βγει από τον Άρη ως αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης και περιμένουμε να δούμε. Όπως το ενδεχόμενο να έρθουν κάποιοι παίχτες
στην ομάδα, ως δανεική φυσικά, όπως την πρόσκληση που απέφυγε ο Μόντσι στον Καρυπίδη ώστε να στείλει έναν άνθρωπο της ομάδας το Σεπτέμβριο πιθανότατα στη Ρώμη για να παρακολουθήσει λίγο για 10 μέρες πώς λειτουργεί η Ρώμα σε θέματα ακαδημιών, σε θέματα scouting. Ο Άρης γενικότερα προσπαθεί με αυτές τις κινήσεις και με αυτά τα ραντεβού που έκανε χθες να ανοίξει την πόρτα του εξωτερικού και να αποκτήσει επαφές με γνωστά ευρωπαϊκά κλαμπ ώστε να βοηθήσει όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και σε θέματα οργάνωσης. Γιατί μια ποδοσφαιρική ομάδα δεν είναι μόνο το η 11 που είναι μέσα στο γήπεδο, είναι και το εμπορικό, είναι και το κομμάτι των ακαδημιών, είναι και το κομμάτι του scouting. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Και με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, πλέον που έχει αρκετές γνωριμίες στο εξωτερικό, ο Άρης θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Νίκο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Παπαδόπουλος για λογαριασμό και του Λίμπερο και του All About Άρης. Εκεί μπορείτε να ψάξετε να βρείτε φωτογραφίες κτλ. Επική φωτογραφία. Επική με το κούρα. Γιατί πραγματικά την ώρα τώρα. Είναι και λίγο αντιροδιαφωνικό αυτό που κάναμε, αλλά εμείς την ώρα που ακούμε, ρε παιδί μου, τον εδώ, ναι. Ενημερωνόμαστε παράλληλα. Ταυτόχρονα, έτσι. Για να ρωτήσουμε και τα κατάλληλα, μπαίνουμε και στο ρεπορτάζ του Νίκου που τα έχει γραμμένα κάπου για να τα πει και σε εσάς, ας πούμε, σε μια ώρα σειρά. Και πετυχαίνουμε τη φωτογραφία που δεν καταλάβαμε ότι είναι ο Ερέρα. Ο Ερέρα, γιατί είναι πολύ κοντοκουρεμένος. Και ναι, ναι, το σχόλιο αυτό που μας είπε ο ότι το κούρεψε ο Ραούλ Μπράβο. Ο Ερέρα του το είπε με παράπονο, ότι του είπα, ξέρω εγώ, του άλλου. Πάρε μου λίγο έτσι τα πλάγια και πίσω τα τριχιά που λέμε και τα λοιπά. Και τον πήρε μπράβο. Ολόκληρο, το σκάλπ του πήρε. Ωραίος ο Ραούλ, μπράβο. Εντάξει, είναι μεγάλη μούρη ο Ραούλ. Τον βλέπει καταρχάς από φάτσα, ρε παιδί μου, από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γαλάκτικος. Ναι, γαλάκτικος, αλλά το θυμάσαι. Είναι, μιλάμε για γαλάκτικος. Είναι κατηγορία Ράμος. Πειραχτήρι. Αυτό εννοώ. Νομίζω ότι ο Ράμος είναι πειραχτήρι, φίλε. Μπα είναι. Μπα. Όχι λες. Ήδη είναι. Όχι λες. Ήδη. Τι. Με άρχα από την αρχή. Α, καλά. Το έχουμε δεν πει αυτό. Εντάξει. Δεν είναι πειράχτηρι. Δεν νομίζω. Α, λες ότι είναι. Πειράχτηρι είναι ο Μαρσέλο. Ναι, εντάξει. Okay. Δεν νομίζω, καταλάβες. Το δέχομαι. Αλλά για τον Ραούλ Μπράβο συγκεκριμένα φαίνεται ότι έχει φάτσα. Μιας και είπαμε, ξέρεις, για γκαλάκτικος, ο Φερνάντο Ιέρο επίσημα αποχώρησε από την θέση του Ισπανού εκλέκτορα. Άρα σύντομη θητεία του. Και δεν προβλεπόταν κιόλας. Ναι, εγώ είπα το εξής. Είπα ότι δεν. Δηλαδή, είχα συζήτηση, ας πούμε, ποδοσφαιρική για το αν απέτυχε η Ισπανία με το τι κοιτάκα κτλ. Θεωρώ ότι αυτό το ρόστερ είχε πολλές ελλείψεις. Δηλαδή, άφησε παίκτες έξω που μπορεί να μην έκαναν καλή σεζόν, ας πούμε, τώρα. Αλλά είχαν εμπειρία να παίξουν με ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου που παίζει λέγαμε η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Ναι, όχι, και αυτό που λέγαμε για το ότι η Ισπανία είχε σε αυτή τη φουρνιά της, ας πούμε, παίκτες νικητές. Δηλαδή δεν μπορεί να μου αφήνεις έξω τον Πέδρο, δεν μπορεί να μου αφήνεις έξω τον Φάμπρεγκας, δεν μπορεί να μου αφήνεις έξω τον Μωράτα και να κατεβαίνεις με τον Ιάγο Άσπας και με τον Ασένσιο και με τον Λούκας Βάθκεθ. Ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδιά? Πλάκα κάνουμε. Λογικό είναι. Λογικό είναι δηλαδή η Ισπανία να έκανε 1.100 πάσες γύρω-γύρω όλοι και ο Βάσκεθ και ο, πώς το λένε, να ήταν τιτίκες. Έτσι. Όπως τα λέω, αλλά δεν ευθύνεται ο Ιερό, γιατί ο Ιερό πήρε μια ομάδα έτοιμη και δεν έκανε αλλαγές. Εγώ θεωρώ ότι αν καθόταν ο Λοπετέγη, ίσως θα βλέπαμε την Ισπανία να δοκιμάζει και κάτι διαφορετικό. Θα είχε και ένα πλάνο Β ο άνθρωπος που τους επέλεξε όλους αυτούς. Έτσι. Έτσι. Δεν ήταν στον πάγκο. Από την άλλη, ο Ιέρο δεν πήρε ρίσκο, γιατί θεωρώ ότι κοίταξε να μην εκτεθεί κιόλας. Περισσότερο παρά μήπως και ναι. συνεχίσει, αλλά τελικά λίγες μέρες μετά ο Φερνάντο Ιέρο θα μπει και πάλι στο Ταμείο Ανεργίας. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ενεργός στο κομμάτι. Βέβαια δεν θα τον χαλάσει, έτσι, να αναλάβει και κάτι άλλο. Η μόνη του παρουσία σε ομάδα ήταν το 16-17 στην Οβιέδο, έτσι, όπου έκανε 43 παιχνίδια. Αυτή ήταν η παρουσία του ως πρώτος προπονητής σε ομάδα. Έτσι. Δεν έχει κάτι το. Ναι, περισσότερο. Στην Σεγκούντα Μπ, έτσι. Στην Σεγκούντα Διβισιόν. Ναι, ναι, ναι. Περισσότερο ουσιαστικά μετά από αυτή την. Πώς το λένε, τη θητεία. Τη θητεία του πήγε ως τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Ισπανίας και γι' αυτό και ανέλαβε ως υπηρεσιακός προπονητής στη θέση του Λοπετέγη, που να θυμίσουμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης δύο μέρες πριν
ξεκινήσει το Μουντιάλ. Στην Ομοσπονδία είχαν κάνει προφορική συμφωνία μαζί του ότι δεν θέλουν να είναι ταυτόχρονα προπονητής και κάπου αλλού. Και μία μέρα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, πριν παίξει καν η Ισπανία μία μέρα, τον απέλυσαν και τον έστειλαν στη Μαδρίτη. Όχι ότι τον χάλασε και πάρα πολύ, αλλά χάλασε την εθνική Ισπανία από ό,τι φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Στη Ρεάλ που τα είπα και χθες, θα το σχολιάσουμε και μαζί. Έτσι, φεύγει ο Κριστιάνο. Μάλλον, αλλά τα 60 μοίρια που του δίνει το χρόνο η Γιουβέντους, ρε φίλε, είναι πάρα πολλά. 60 μοίρια το χρόνο συμβόλαιο. 60 μοίρια τετραετές κλειστό. 4, 6, 24, 240 και 100 στη Ρεάλ, 340 εκατομμύρια. Συμβόλαιο 60 μοίρια. 60 μοίρια. Πολλά λεφτά. Που η Ρεάλ δεν του δίνει τα 30. Πόπο ρε φίλε. Είναι όχι, πολλά ρε, λεφτά, πολλά αλλά λεφτά. Θα τα βγάλει φίλε τα λεφτά. Καλά, marketing. Θα τα βγάλει τα λεφτά για πολλούς λόγους και αγωνιστικά θα τα βγάλει. Αλλά... γιατί ο Κριστιάνο θα παίξει striker. Ναι, στην Ιταλία. Τα μάμι είναι τώρα για τη φάση που είναι ο Κριστιάνο. Εδώ ρε κάνει καριέρα στην Ιταλία ο Μάτζουκιτς. Δεν θα κάνει καριέρα ο Κριστιάνο. Που είναι αλλά και... στην ασχήμια και οι δύο είναι άστα να ναι, αλλά είναι πέντε κλάσεις πάνω ρε φίλε στον εγωισμό να πούμε. Στο εγωισμό και, και στην αθλητικότητα. Λοιπόν, 8.30 πήγε να πάμε στο διάλειμμα μας και να επιστρέψουμε με σχόλιο, ένα μικρό σχόλιο για μπασκετικό Άρη. Στη συνέχεια πούμε όλα τα, πώς τα λένε, για ΠΑΟΚ που πέταξε και δύο ατάκες να μην αφήσουμε παραπονεμένο ναι. Και το κοινό που μας ακούει για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, για ΠΑΟΚ και Άρη τα ακούτε αναδιαστήματα, αναεκπομπές, γιατί βγάζουμε τους ανθρώπους που είναι στις προετοιμασίες των ομάδων. Δηλαδή τα ίδια και τα ίδια θα πούμε κι εμείς. Ακριβώς. Έτσι, βγάλαμε τον Νίκο πριν, τα είπε όλα. Τώρα για μπάσκετ έχει ένα... έχει λίγο ψωμί. Έχει λίγο ψωμί, ναι. Περισσότερο εξωαγωνιστικά, το επικοινωνιακό θα σχολιάσουμε. Και γενικά έχει γίνει ένα θέμα στον μπασκετικό Άρη. Γι' αυτό ξέρετε, εμείς τώρα δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα σχολιάσαμε. Τίποτα δεν πέφτει κάτω. Έτσι, τίποτα γιατί δεν πέφτει ειδικά κάτω. Ο μπασκετικός Άρης θα μπορούσε άνετα να γίνει... σαπουνόπετρα. Σαπουνόπετρα, πόσο λένε, σε κάνα κανάλι δευτεράτζα. Έτσι. Λοιπόν, Διαλυματόπουλος και επιστρέφουμε με έπιπλα Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία, στην Αθηνά Σακύρη, που θα πάτε να κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας και να τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Λοιπόν, επιστροφή. Εδώ στα στούντιο του Λίμπερο 107,4 ακούτε την εκπομπή Αλληλούια με Στάθη και Μιχάλη Νικολαίδη. Στα μικρόφωνα ακούσαμε προηγουμένως το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη, οπότε απαντήθηκαν οι ερωτήσεις των φίλων. Εσείς μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε με εμάς εδώ πέρα στην εκπομπή και να πείτε την άποψή σας στον αέρα και οτιδήποτε άλλο θέλετε στο 2310-287-888, ενώ όσοι φίλοι θέλουν να επικοινωνήσουν μέσα SMS γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό και γράφετε στη συνέχεια το μήνυμά σας, το οποίο και το αποστέλλετε στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Πού είχαμε μείνει στο κλείσιμο του προηγούμενου μισάωρου, είχαμε πει θα μιλήσουμε... Μιας και είπαμε για Άρη, να κλείσουμε και με τον μπάσκετ του Άρη, γιατί χθες δεν προλάβα, βασικά διάβασα την ανακοίνωση που βγήκε το βράδυ και την σχολίασα έτσι μόνο χιουμοριστικά. Δεν ήθελα κιόλας να την... βασικά το άφησα να το σχολιάσουμε σήμερα μαζί. Ο Άρης θες... Α, να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Άρης τελείωσε τη χρονιά με κάποιες αυτονόητες νίκες για να μην έχει πρόβλημα να πέσει η κατηγορία. Να υπενθυμίσω ότι την χρονιά που μας πέρασε την ομάδα όσον αφορά το ρόστερ και τα αποδυτήρια την κράτησε μέχρι ένα σημείο ο Γιαννάκης. Μέχρι τον να τα λέμε Μάιο. Όλα. Θέλω να πω ότι αν δεν ήταν ο Γιαννάκης, προφανώς θα ήταν κάποιος άλλος προπονητής ο οποίος θα είχε φύγει. Έτσι, θα είχε αλλάξει δηλαδή ο Άρης θεωρητικά τουλάχιστον 2-3 προπονητές πιο πριν. Σίγουρα. Με αυτές τις κακές εμφανίσεις. Ο Γιαννάκης στηρίχθηκε ελήψη άλλου και στηρίχθηκε επειδή δεν υπήρχε καν διοίκηση τότε. Άρα δεν στηρίχθηκε πρακτικά. Πρακτικά απλά αφέθηκε η ομάδα που, ναι, στα χέρια του. Και ο ίδιος, όντας και μια προσωπικότητα και τα λοιπά, και μεταξύ μας τώρα και οι περισσότεροι παίκτες εκείνου του ρόστερ του περσινού, δηλαδή Τσάι Ρέλης, Αθηναίου, καλά Αθηναίου ήταν και πληρωμένος από όσο διαβάζαμε στα ρεπορτάζ, και όλο το ρόστερ τέλος πάντων παρέμεινε, γιατί πολύ απλά, εντάξει, προφανώς δεν είχε κάποιες άλλες επιλογές να βγει η χρονιά. Ο Άρης επέλεξε τον Αγγέλου για να κάνει το λεγόμενο ηλεκτροσοκ. Το λέμε και το διαβάζουμε έτσι, πάντα. Δεν έκανε ηλεκτροσοκ. Έτσι. Ο Άρης έκανε το αυτονόητο. Απλά νομίζω ότι μηδένισε τις όποιες προσωπικές σχέσεις
στα αποδυτήρια. Γιατί όταν έχεις μια χρονιά η οποία δεν πάει καλά και έχεις αυτό που λέμε κουβαλάς προβλήματα, νεύρα, εκνευρισμούς από το Σεπτέμβριο ακόμα, όταν έρχεται ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι και βασικά είναι της ίδιας λογικής, παρότι εγώ τον θεωρώ πιο μοντέρνο προπονητή τον Αγγέλου από τον Γιαννάκη εννοώ, αλλά και οι δύο είναι περίπου, παίζουν να το πω, είναι της ίδιας σχολής μπάσκετ, να το πω. Ναι, έτσι, το αμυντικό γενούς, παύλα να, ναι, να σκοτώσουμε το παιχνίδι του αντιπάλου. Είναι και σε φάση να, εντάξει, να, μπορούμε να κατεβάσεις να το σκορ και τα λοιπά, να παίξεις με, με πάθος, με, έτσι, να κλείσεις, ας πούμε. Τέλος πάντων, μην μείνουμε σε αυτό. Ο Αγγέλου έκανε τα αυτονόητα, αυτά που και ο Γιαννάκης τα έκανε. Αν υπήρχε ηρεμία... Θα τα έκανε, ναι. Και αν, αν δεν είχε αποδυτήρια... να ασχοληθεί με χίλια δύο άλλα πράγματα. Ακριβώς. Πέραν του... Ακριβώς. Του αγωνιστικού, έτσι. Ακριβώς θα τα έκανε. Βεβαίως θεωρώ ότι η κατάληξη θα ήταν ίδια. Δηλαδή στο τέλος της χρονιάς πάλι θα φύγει ο Γιαννάκης. Δεν νομίζω να έκλεινε δεύτερη σεζόν με ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν θα ήθελε να... Γιατί τα ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το γεγονός ότι ο Άρης μπορεί να κάνει πλέον μεταγραφές, να κλείσει παίκτες μόνο από το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μάλιστα όχι μόνο από το ελληνικό πρωτάθλημα, με παίκτες που το letter of clearance, το δελτίο τους, να το πούμε έτσι όπως το λένε, το λένε παλιά, βρισκόταν στην ΕΟΚ μέχρι το πρώτο μπαν, μέχρι το Φλεβάρι. Παίκτες που ήρθαν μετά το Φλεβάρι στην Ελλάδα δεν είναι στη λίστα του Άρη. Μάλιστα. Μέχρι να φας δηλαδή το μπαν, έτσι είναι τη χρονιά είναι η ΕΟΚ, ποια δελτία έχει. Ναι, ναι, μιλάμε είναι τώρα για, για 40 παίκτες, 20 δεν θα μείνουν καν Ελλάδα, δεν έτσι. Είναι καν στο πορτοφόλι του Άρη. Οι 2-3 έχουν ήδη κλείσει στον Άρη και από εκεί και πέρα. Μιλάμε για ξένους τώρα, έτσι. Ναι. Γιατί για Έλληνες δεν ξέρω. Οι καλοί Έλληνες ξέρουμε όλοι ότι πληρώνονται αδρά. Άλλωστε ο Άρης είχε μέτριους Έλληνες. Μέτριους με βάση Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τους βάζω. Ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή και τον Τζαϊρέλ και τον Αθηνό δεν μπόρεσε να τους κρατήσει. Όχι. Και τον Μποχωρίδη δύσκολα να τον κρατήσει. Ο οποίος ο Μποχωρίδης είχε έρθει για μισή χρονιά με συμβόλαιο που τότε έκλεισε για μισή χρονιά. Που θυμάσαι εδώ το λέγαμε ότι είναι λάθος. Βασικά, για τότε ήταν κάτσε καλά να έρθει έστω και για ένα μάτς που λέει ο λόγος. Αλλά έτσι. Είναι λάθος να μην κλείσει. Αλλά για τον Άρη δεν έχει να κερδίσει κάτι ο Άρης. Έτσι. Έχει να κερδίσει ο παίκτης. Είχε να κερδίσει, είχε. Αλλά περισσότερα κερδίζει ο παίκτης. Ο οποίος έρχεται για ένα εξάμεινο να πάρει τα μάτς του και μετά να πει κάνω ό,τι θέλω. Τέλος πάντων. Γιατί κάνω όλη αυτή την εισαγωγή. Γιατί εκτός των άλλων, ο Άρης εκτός από τα μπαν που έχει από τους παίκτες, πρέπει να κλείσει συμφωνίες. Νομίζω παραπάνω είναι. Ή 7 ή 8. Έγιναν παραπάνω. Ναι, νομίζω ότι είναι τόσες. Όσες και μία να είναι που λέει ο λόγος. Το ίδιο. Πρέπει να κάνει διακανονισμούς με αυτούς τους παίκτες για τους οποίους έχουν εκδικαστεί αρκετά χρήματα. Και συνήθως τα χρήματα τα οποία ακούμε είναι πιο φουσκωμένα. Έτσι, άκουσα στο Basket City με τον Σταμάτσο Μουρελής, ο οποίος έλεγε για το πώς εκδικάζει Η FIBA. Η FIBA κοιτάει για παράδειγμα την περίπτωση Καβαδά. Ο Καβαδάς πήγε στη FIBA για να μείνει ελεύθερος και θυμάστε ότι είχε τραβήξει αρκετά. Έτσι. Στην ΑΕΚ άρχισε να πάει, είχε πάει σχεδόν Νοέμβριο. Έτσι. Και ουσιαστικά του επιδικάστηκαν και τα μη δεδουλευμένα γιατί ήταν στο συμβόλαιό του. Αν ο παίκτης όμως βρει συμβόλαιο σε άλλη ομάδα, τότε η FIBA κοιτάει τη διαφορά και σου λέει: κοίταξε, εσύ είχες υπογράψει με τον Άρη ένα συμβόλαιο 100.000 ευρώ, ας πούμε, λέω εγώ. Στην ΑΕΚ πήρες ένα συμβόλαιο 80.000 ευρώ. Άρα, φίλε, από αυτά που έχεις υπογράψει, 20. Να πάρεις και ένα 20.000. 20. Άρα, ο Άρης θα σου πληρώσει τα δουλευμένα συν αυτά τα 20, γιατί εσύ βρήκες ομάδα, ας το πούμε. Ναι. Την ελευθερία του την έχει πάρει ήδη. Ναι. Άρα, τα νούμερα, να το πω έτσι απλά, είναι λίγο φουσκωμένα. Δηλαδή, όταν ακούμε για τα 200.000 του Μούρτου. Ο Μούρτος διεκδικεί 200 χιλιάρικα. Όταν πας μετά από χτύπα ξύλο ένα τροχαίο, κάτι έχει χτυπήσει το μεταμάξιο και πας δικαστήριο, διεκδικείς το maximum. Εντάξει, δεν θα πας με το minimum, με το maximum θα πας. Ο Μούρτος, από ό,τι φαίνεται, δεν το συμφέρει αυτή τη στιγμή να το πάει δικαστικά το θέμα. Γιατί? Γιατί πολύ απλά θα γίνει περίπτωση Καβαδά. Δηλαδή θα συνεχίσει να ανοίξει τον Άρη, περιμένοντας να πάρει την ελευθέρα του. Και αυτό το πράγμα θα γίνει καλό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μέχρι τότε μπορεί ο Μούρτος μπορεί να έχει φαθεί, χάσει έτσι. Ευκαιρία να πάει μεταγραφή κάπου. Δεν μπορεί να τον περιμένει μια ομάδα τόσο πολύ. Έτσι. Έτσι, ξεκάθαρα. Οπότε... Άρα εκεί στα 200 χιλιάρικα τι γίνεται,
ο παίκτης από τη στιγμή που έχει, γιατί ο παίκτης έπαιξε την περσινή χρονιά σχεδόν απλήρωτος. Ο Μούρτος έχει χρεωστούμενα και από την πιο προηγούμενη χρονιά. Έτσι. Από τη χρονιά που ακόμα προπονητής ήταν ο Πρίφτης. Μάλιστα. Έτσι. Άρα έρχεται και σου λέει ότι, κοίταξε, μου χρωστάς και το επόμενο συμβόλαιο το οποίο ήταν 100 και χιλιάρικα, ο τρίτος χρόνος συμβολέου της εποχής Μεγιστάνα Λάσκαρη. Έτσι. Ναι. Και έρχεται και σου λέει τώρα ότι, κοίταξε, μου χρωστάς αυτά, επειδή εγώ θα πετάξω μείνω, στο καλάθι των αχρήσεων και το συμβόλαιο το οποίο έχω υπογράψει και θα μπορούσα να κάτσω πάνω στο συμβόλαιο. Έτσι. Να κάτσει, ρε φίλε, θα μπορούσε να κάτσει πάνω στο συμβόλαιο. Θα μπορούσε. Να πει, θα έρχομαι στις προπονήσεις. Τι, τον χαλάει? Όχι. Ξεκάθαρα. Όχι. Διεκδικεί τα 200 γιατί για να κερδίσει και κάτι παραπάνω. Δεν θα πάρει 200. Θα πάρει τα 100. Θα πάρει τα δεδουλευμένα και μπορεί να πάρει και κάτι παραπάνω για να αποσύρει την, πώς τη λένε, ή μπορεί και τίποτα. Αυτό έχει να κάνει ανάλογα. Είναι με τη διαπραγμάτευση. Με τη διαπραγμάτευση που θα κάνει ο Άρης με τον παίκτη. Και φτάνουμε τώρα λοιπόν στο θέμα, γιατί έχω κάνει μια πολύ μεγάλη εισαγωγή. Όπου ο κύριος Γουλιέλμος, ο οποίος στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Ναι, δεν έχει μιλιά. Πρώτη ακόμα φορά βλέπω κάποιον να παίρνει μετοχές ομάδας επιπέδου μπασκετικού Άρη και να μην έχει μιλήσει καν σε 5 δημοσιογράφους στα όρθια. Σε μια συνέντευξη τύπου. Ποια συνέντευξη τύπου, στα όρθια. Ούτε καν, Να πάνε 5 δημοσιογράφοι εκεί πέρα να πει καλησπέρα, λέγομαι Στάθης Νικολαίδης, κάνω κάθε Σαββατοκύριακο στο Λίμπερο 7 με 10 ραδιόφωνο, επίσης είμαι αυτό και εκεί, εκείνο και τ' άλλο. Κάνω αυτό, εκείνο τα και λεφτά άλλο. Μου τα βγάζω από εκεί, αυτή είναι όχι, η δουλειά όχι, μου. Όχι, δεν είμαστε φορεία το που τα βγάζει τα λεφτά του. Εντάξει, να παρουσιαστεί. Δεν παρουσιάστηκε. Αντίθετα τον παρουσίασαν άλλοι, με λεγόμενα τα οποία είναι του αέρα. Έβγαινε ο καθένας, είτε αυτός είναι ο τυποτάς, εγώ και εσύ ας πούμε, είτε είναι ένα επώνυμο πρόσωπο, ένας δημοσιογράφος Ιωαννίδης, επώνυμος, για παράδειγμα. Ή ένας δημοσιογράφος επώνυμος. Ναι, και μιλούσαν για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αυτό το επάγγελμά του, αυτά τα φρονήματά του, τα έτσι οπαδικά κτλ. Και τι νοιάζει? Έτσι, γιατί εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε και τα βλέπουμε τα πράγματα ομά και χοντρά. Και τι νοιάζει τον Αριανό και τον κάθε οπαδό και τον κάθε μπασκετικό, αν θέλεις, φίλαθλο, το τι δουλειά κάνει και το πού θα βρει τα λεφτά? Γιατί εγώ αυτά που άκουσα ήταν χειρότερες φανφάρες και από επίπεδο Λάσκαρη. Που ακούγαμε για φέρνει εκατομμύρια από την Τουρκία, που άμα μάθετε πώς βγήκε αυτή η φήμη θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Λέτε αίμα. Αίμα, ναι, έτσι. Άμα μάθετε πώς βγήκε αυτή η περιβόητη φήμη από δημοσιογράφους οι οποίοι είναι δημοσιογράφοι της ΜΑΠΑΣ. Να μην πούμε τελείως, χειρότερο. Τελείως, έτσι, μόνο και μόνο για να βγάλουν την φήμη και την, πώς τη λένε. Φήμες λένε. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά έδωσαν στο Λάσκαρ ένα εξάμηνο ζωής. Έτσι, ναι. Για να πάρουν, για να πάρουν 6 μήνες κλικ παραπάνω, ξέρω εγώ, στο site τους. Και βγαίνει τώρα και λέει, έχει ως δικηγόρος φίλους γνωστούς, οι οποίοι θα βάλουν χορηγίες στον Άρη κτλ. Και εγώ διαβάζω τώρα στο ρεπορτάζ ότι ο Μποχωρίδης, για να μιλήσει με τον Άρη για την ανανέωση, που σκοντάφτει στο οικονομικό, γιατί στο αγωνιστικό ο Μποχωρίδης προφανώς και είναι μια καλή επιλογή για τον ίδιο Άρης, γιατί θα έχει ρόλο ηγέτη, και εφόσον ο Άρης παίξει και στην Ευρώπη, που δύσκολα θα προκριθεί στους ομίλους, έτσι ξεκάθαρα. Έχει δύσκολο πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο, αλλά πες ότι όντως κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα και προκρίνεται. Και θα παίξει και Ευρώπη και θα ανεβάσει το κασέ του Μποχωρίδης, γιατί είναι σημαντικό το να παίζεις και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Βέβαια. Δηλαδή, ο Νταλό που ήρθε από τον Πανιόνιο ήρθε στον Άρη γιατί θα παίξει και στην Ευρώπη. Το δήλωσε και ο ίδιος. Έτσι, ότι κάνει ένα κλικ στην καριέρα του να παίξει και σε ομάδα που παίζει Ευρώπη. Μπορεί να είναι αυτονόητο για τις ομάδες εδώ πέρα, Άρη, ΠΑΟ κτλ. Ότι κάθε χρόνο παίζουν Ευρώπη. Αλλά για τους παίκτες είναι ένα κλικ παραπάνω. Είναι ανεβαίνει το κασέ τους άμα κάνουν τα ίδια νούμερα σε καλύτερα τουρνουά. Έτσι. Σε διπλό ταμπλό που λέμε. Και σκοντάφτει γιατί λέει ο Άρης με ανταλλαγή mails κιόλας από ό,τι διάβασα στα ρεπορτάζ. Μάλιστα. Ένα τηλέφωνο δεν μπορεί, δεν μπορεί, ναι, να το πάρει. Καλά, εντάξει, αυτό τώρα είναι χιουμοριστικά το λέω. Δεν μπορεί να βρει τη χρυσή τομή κατά 30 χιλιάρικα που του χρωστάει την περσινή χρονιά. Μάλιστα. Κατάλαβες. Και μαθαίνουμε και διαβάζουμε τόσο καιρό ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ή ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε τον μπασκετικό Άρη θα λύσει τα bans τα οποία είναι
των 300.000 ευρώ ο κάθε παίκτης. Έτσι, τα οποία σύνολο είναι το maximum 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Π.χ. Και πώς θα τα λύσει. Έτσι. Και πήρε και στην πλάτη του 5,5 εκατομμύρια. Και θα πρώτα διαβάζω ότι πρέπει να λύσει ξέρω, τα προβλήματα και μετά να βγει να μιλήσει. Ναι, δεν διαφωνούμε, αλλά. Κοίταξε. Εγώ δεν είμαι τη λογική ότι πρέπει να βγαίνει. Δηλαδή, διαβάζω ότι να βγει να μιλήσει για τα χρέη. Όχι, αυτά δεν βγαίνουν προς τα έξω. Έτσι. Γενικότερα, και άμα μπορείς να τα διακανονίσεις με άλλο τρόπο. Είναι μεγάλη βλακία. Με τρόπους όπως ο Ιβάν. Βρε, είναι μεγάλη βλακία. Κανένας δεν κατάλαβε πώς. Είναι μεγάλη βλακία να βγαίνεις και να μιλάς για μία ανώνυμη εταιρεία, να μιλάς για τα χρέη σου. Ακριβώς. Πάμε καλά. Ή να μιλάς, να βγάζεις προς τα έξω με ποιο τρόπο διαπραγματεύεσαι με κάποιον που χρωστάς. Ακριβώς, όχι, δεν γίνεται. Γιατί με τον καθένα διαπραγματεύεσαι διαφορετικά, ρε φίλε. Και δεν πρέπει να ξέρουμε. Στον έναν δεν θες να δώσεις πολλά, στον άλλον θες να δώσεις λίγα, παράδειγμα. Ακριβώς. Δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε το επικοινωνιακό. Κατάλαβες. Και βγάζει ο Άρης, είναι που είναι αυτό και δεν μιλάει κανείς γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει άλλος, από ό,τι φαίνεται, να αναλάβει. Αυτός ανέλαβε. Αν υπήρχε. Αυτός ανέλαβε. Και στην τελική, επειδή έχει αναλάβει ένα τόσο δύσκολο έργο αντικειμενικά. Του δίνεται χρόνο. Κάνεις και λίγο μόκο. Εδώ δόθηκε χρόνο σε άλλους και άλλους, ας πούμε. Έτσι. Έτσι. Και βλέπεις ότι ένα-ένα έρχονται τα χτυπήματα. Βασικά τα οποία είναι αρνητικά και λες. Είναι αυτά τα νέα που σκάνε, ρε παιδί μου. Ναι, και λες τώρα, να το σχολιάσω. Δυνατόν, ναι, να το κάνω σχολιάσω. Υπομονή. Να μην το σχολιάσω. Ναι. Να το σχολιάσω ότι ο Άρης δεν μπορεί να κλείσει τον Μποχωρίδη για τα 30 χιλιάρια. Να το σχολιάσω ότι ο Άρης έκανε. Έγινε και λίγο ας πούμε ρεζίλι με αυτό με το Φλιώνη που τη μία μέρα βγάζει ότι δεν τον θέλει τον παίκτη ή τέλος πάντων σταματάει γιατί δεν τον σέβεται ο παίκτης και μετά από δύο μέρες τον υπογράφει. Υπογράφει και μάλιστα γράφει και τα σπλάχνα και τα λοιπά. Το παιδί έμεινε στο σπίτι του και τα λοιπά. Ναι. Να σχολιάσουμε το ότι χτες. Που όλοι μας ξέρουμε ότι ο Φλιώνης ούτως ή άλλως είχε σαν προτεραιότητά του να μείνει στη Θεσσαλονίκη γιατί ταυτόχρονα σπουδάζει και ιατρική. Και θέλει να τελειώσει ο ίδιος τουλάχιστον σε συνέντευξή του που είχα διαβάσει. Είναι ένα από τα. Δηλαδή, πώς να σου πω. Okay, παίζει μπάσκετ σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά θέλει να ακολουθήσει διπλή καριέρα. Ξέρεις ποιος άλλος ήταν γιατρός, ο Νίκος ο Μπουντούρης. Το άσκησε ποτέ το. Γιατί έκανε μεγάλη καριέρα. Πρέπει να το ασκεί. Τώρα. Το επάγγελμα. Αυτό τώρα, σου λέω. Μετά την καριέρα. Ναι. Αν είσαι 20 χρονών. Σαν αθλητή. Αν είσαι 20 χρονών, σκέφτεσαι ότι ρε φίλε σε μια πενταετία εγώ μπορεί να μην παίζω Α1. Ναι, προφανώς. Καταλαβαίνεις. Και να μην μπορώ να βγάλω το. Πώς τα προστοζήν. Να παίζω, ξέρω, σε μια χαμηλότερη κατηγορία. Και άμα μπορείς να το κάνεις, γιατί να μην το κάνεις, άμα έχεις το μυαλό λοιπόν. Και τέτοια. Το θέμα είναι ότι. Το θέμα είναι ότι ο Άρης έβγαλε, απ' όλα εγώ, είναι αυτό που θα πεις τώρα. Ναι, ότι βγάζει την ανακοίνωση που προφανώς την έβγαλε μαζί με τον Αγγέλου, η οποία ερμηνεύεται ως εκνευρισμός. Ο οποίος όμως εκνευρισμός νομίζω ότι δεν είναι δικαιολογημένος γιατί ο Άρης ήξερε από την αρχή. Και μάλιστα το έχει ξαναπεράσει αυτό ο Άρης πριν από 4-5 χρόνια. Όχι πριν από 40. Πριν από 4-5 χρόνια ο Άρης διαπραγματευότανε, αν θυμάσαι καλά, με παίκτες, επειδή είχε πάλι απαγόρευση μεταγραφών, οι οποίοι ήταν παίκτες που ανάθεμα και αν θα βρίσκανε ομάδα, πώς το λένε, συμβόλαιο Α1, και ερχόντουσαν οι μάνατζερ τους και ζητούσαν τις Παναγιά στα μάτια. Γιατί ξέραν ότι ο Άρης είχε 15 παίκτες λίστα να βρει να φτιάξει δωδεκάδα. Καταλαβες. Και σου λέει, φίλε, μας έχεις ανάγκη. Σε βαράζει το κεφάλι τώρα. Έτσι είναι αυτά. Και δυστυχώς τώρα είναι. Ο Άρης φτάνει να βγάζει την ανακοίνωση που έβγαλε χθες, όπου πραγματικά ήταν για μένα φάουλ επικοινωνιακό. Το να γράφει δηλαδή ότι, OK, αποσύρεται μέχρι νεοτέρας από συζητήσεις με όλους τους παίκτες. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι έφαγε 2-3 άκυρα. Το ερμηνεύω εγώ. Από τη στιγμή που δεν μας γράφουν επίσημα στην ανακοίνωση μιας ομάδας τι έγινε. Και γράφουν γρίφους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Και ειδικά τα, πώς τα λένε, τα αποφθέγματα της Μάγια Αγγέλου. Που είναι η τρίτη φορά που την κουοτάρει. Πρέπει να είναι κουοτάρει, super fan. Ναι. Ο Αγγέλου. Ο Αγγέλου της Μάγια Αγγέλου. Πες να είναι και σόι. Είναι Αφροαμερικάνα η οποία παντρεύτηκε κάποιον ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής. Καμία σχέση με Ελλάδα. Εντάξει. Okay. Για να σας το λήξουμε γι' αυτό. Okay. Εντάξει. Δεν είναι ξαδέρφη του δηλαδή. Όχι, καμία εντάξει. σχέση. Και ξαδέρφη δεν είναι. Δεν πρόωθη την ξαδέρφη του. Είναι γνωστή. Είναι γνωσμένη αξία. Πήρε νομίζω και Πούλιτζερ. Α πήρε και Όσκαρ, φίλε. Και πώς το λένε. Και Νόμπελ Ειρήνης. Νομίζω ότι με αυτή την ανακοίνωση. Ο Άρης σιγοκαίει λίγο και το χαρτί του επικοινωνιακού του Βαγγέλη Αγγέλου. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η ανακοίνωση περισσότερο καίει τον Αγγέλου παρά τον Γουλιέλμ. Αν με ρωτάς.
Ότι εκνευρίσκει ο Αγγέλου από, τα... ναι. από τις συζητήσεις που έκανε. Δεν υπάρχει λόγος να βγει αυτό μέρες... προς τα έξω. Μα το προηγούμενο καταρχάς σουκού... είναι στην Αμερική. Το προηγούμενο σουκού διάβαζα... Πώς στο... εκνευρίστηκε σε εφημερίδα που του είναι Άρη... στο επιτελείο των Bucks. Σε εφημερίδα που... Το Άρης είσαι ρε παιδί μου που είναι αποκλειστικά για Άρη. Έτσι. Διάβαζα ότι ο ίδιος έλεγε πως θέλει υπομονή και η λίστα είναι μικρή με τους παίκτες. Έχουμε μιλήσει με όλους, έχουμε κρυφά χαρτιά. Δηλαδή βγήκε και μίλησε με μια λογική ότι κοίταξε, έχουμε εμείς πολλά πλάνα. Έξι. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Και πέντε μέρες μετά, εκνευρισμένος, εγώ το σχολίασα χθες, ήταν πώς είναι κανένας τύπος ο οποίος τον χωρίζει γκόμενα, ξέρω εγώ, και βγαίνει στο Facebook και κράζει. Και γράφει πιωμένος κιόλας. Ναι. Αλλά μπουρνέζικα πράγματα τα οποία. Μωρή Σουλτάνα. Ναι, τι, όχι, κάτι από φθέγμα τύπου οι γυναίκες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Η γυναίκα είναι άτιμη. Ναι. Που έλεγε και ο Ζήκος. Έτσι και λες εσύ τώρα γιατί το γράφει αυτό. Εμανατζαρέ είναι άτιμη. Ναι, γιατί το γράφει αυτό και τα λοιπά. Δεν κινούνται έτσι οι ομάδες οι οποίες θέλουν. Είναι δείγμα. Και μάλιστα οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν καλό όνομα στην αγορά. Γιατί ο Άρης δεν έχει καλό όνομα στην αγορά. Πλέον δεν έχει. Τι πλέον, ρε φίλε. Την τελευταία 20 ετία. Αυτό εννοώ. Έχει μία χρονιά καλό όνομα και τις άλλες 4 κακό όνομα. Πλέον δεν έχει. Ζούμε στις χρονιές που δεν έχει καλό όνομα και θέλω να καταλήξω. Τώρα το αν θα κάνει κάποια στιγμή... Αυτό το σχολείο, εγώ θεωρώ ότι ο Άρης θα καταφέρει να κάνει μια αξιόμαχη ομάδα, εύκολα ή δύσκολα. Δεν νομίζω, έχει καλό προπονητή, ο Αγγέλου είναι πολύ καλός προπονητής. Δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος για το επίπεδο. Ο Αγγέλου είναι πολύ καλός προπονητής για το επίπεδο του Άρη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να το πω και ανάποδα, θα είναι το επίπεδο του προπονητή καλύτερο από το επίπεδο των παικτών που θα φέρει. Ναι. Δεν ξέρω αν το έθεσα καλά. Εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ έτσι το βλέπω. Μια χαρά το έθεσες. Ότι το επίπεδο των παικτών που θα έρθουν θα άξιζαν, σε εισαγωγικά το άξιζαν, έτσι. Μπασκετικά θα μπορούσε να τους καλύψει και ένας χειρότερος προπονητής από τον Αγγέλ. Ναι. Ο Αγγέλ είναι ένα βηματάκι πιο πάνω. Δεν σου λέω ότι είναι προπονητής EuroLeague. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Είναι όμως ένα καλύτερο επίπεδο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το αγωνιστικό για τον Άρη θα βγει. Το επικοινωνιακό όμως, εγώ βλέπω και το διοικητικό. Ότι όσο παίρνει αναβολή. Το επικοινωνιακό πρακτικά παίρνει αναβολή. Δεν είναι δυνατόν να βγάζει ανακοινώσεις τέτοιου τύπου και να μην έχεις καν βγει με μια ανακοίνωση να πει καλησπέρα, είμαι ο Τάδε. Ακριβώς. Χωρίς να έχεις στήσει τον εαυτό σου. Και επικοινωνιακά και τον προπονητή. Ναι, χωρίς να έχεις δηλαδή βγει να πεις ποιος είσαι, τι κάνεις κτλ. Ή τι θέλεις να κάνεις. Βγαίνεις και λες ότι σταματάω για δύο εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή πρακτικά ο Γουλιέλμος αυτό που κάνει είναι ότι αρχίζει και τρώει πλέον, χρησιμοποιεί επικοινωνιακά το όνομα του Αγγέλου. Έτσι, δεν είναι κάτι άλλο αυτό. Ναι, γιατί αύριο μεθαύριο θα πει ο Αργανός ότι κοίταξε, ο Αγγέλου δεν έκανε τα απίστευτα σωστά. Κατάλαβες αυτό. Είναι, το οποίο το θεωρώ ακόμα χειρότερο από το να βγει μια γενική ανακοίνωση τη ΚΑΕΑΡΗ, το οποίο είναι γενικότερα απαράδεκτο. Για μένα λοιπόν δεν είναι το αγωνιστικό το πρόβλημα. Ούτε θέλω. Ο Άρης του χρόνου θα έχει, σας το έχω, την επιβίωση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η φετινή χρονιά φάνηκε αυτό. Η επιβίωση μπορεί να σημαίνει και 8η θέση και 7η θέση. Γιατί όχι και πιο πάνω. Δεν είναι εκεί το θέμα. Επιβίωση σε αυτό το επίπεδο τα συμβόλαια που πρέπει να λυθούν, να γίνουν οι πληρωμές και οι διακανονισμοί που πρέπει να γίνουν, να βρεθούν οι χορηγίες και τα χρήματα που πρέπει να δοθούν, αυτό είναι επιβίωση. Ναι. Μέσα σε ένα χρόνο να μπορέσει η ομάδα να είναι σε καλύτερη οικονομική θέση. Αλλά δεν γίνεται με επιβίωση. Με επιβίωση δεν μπορείς να. Ο άρρωστος, το γεγονός ότι κερδίζει μέρες ζωής, δεν είναι αισιόδοξος. Δεν μπορεί να κοιτάξει το μέλλον. Έτσι. Δεν μπορεί να κοιτάξει το μέλλον. Ο Άρης θέλει πιο δραστικές λύσεις. Δεν γίνονται φέτος το καλοκαίρι, ξεκάθαρα. Αλλά ας ξεκινήσει από το επικοινωνιακό. Το επικοινωνιακό δεν χρειάζεται λεφτά για να το στήσει σωστά. Το επικοινωνιακό ή το έχεις δεν το έχεις από την αρχή. Αυτό θέλω να πω. Διάλειμμα. Να κλείσουμε τη συζήτηση με μπάσκετ, γιατί πραγματικά στο διάλειμμα διάβασα κάπου μια είδηση για τον Μανολόπουλο, τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ και βοηθός στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, γνωστός και ως μπασκετμπολίστας, παρότι δεν έκανε την μεγάλη καριέρα. Διάβαζα ότι είναι τέλος πάντων και αυτός στο Las Vegas, εκεί που είναι όλη η μπασκετική μασονία. Κυρίως για δημόσιες σχέσεις, το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει. Και καζίνο. Σίγουρα το τερπνό μετά το φέλη. Τώρα ότι όλοι αυτοί που έχουν πάει εκεί, ξέρω εγώ, και σχολονίσεις. Μια βδομαδούλα. Το βράδυ δεν τα κουμπάνε στο κουλοχέρι και στο μπλακτσα. Ένα δεκαήμερο και είσαι ζωή και κότα, ρε φίλε. Εννοείται. Πολύ μπάσκετ, πολλές γνωριμίες. Μιλάς με τους μεγαλύτερους ατζέντες στον κόσμο. Βλέπεις ανερχόμενους αθλητές είτε για Αμερική είτε και για Ευρώπη αύριο μεθαύριο. Γενικά είσαι μέσα στην αγορά.
εκεί δίνεις το κατετή σου και πας. Όλοι πάνε. Εντάξει. Να μην ξεχνάμε ότι όλοι οι προπονητές έχουν και ατζέντη. Έχουν μάνατζερ. Αντίστοιχα, αυτοί οι μάνατζερ έχουν γραφεία ή αποτελούν παραρτήματα γραφείων της Αμερικής. Όταν ένας Αμερικανός έρχεται στην Ευρώπη, δεν το γραφείο που τον επειδή... εκπροσωπεί, το γραφείο που τον εκπροσωπεί συνεργάζεται με κάποιο ελληνικό γραφείο εδώ. Δεν το έρχεται επειδή ήξερε την Ελλάδα από πριν. Άρα μην φανταστείτε, γιατί τώρα όλοι, όποιος θέλει να πάει, πάει. Έτσι. Τώρα, αν έχεις και καλό όνομα, αν έχεις και καλούς γνωστούς κτλ., παίρνεις και την εμπειρία του να κάτσεις στον πάγκο μιας ομάδας όπως είναι ο Αγγέλου, για παράδειγμα. Ναι. Ο οποίος κάθεται στον πάγκο των Bucks. Σαν πρώτος προπονητής. Όχι, σαν πρώτος, σαν assistant. Οι πρώτοι προπονητές συνήθως είναι ή ο ίδιος ο προπονητής, αν είναι καινούριος. Της ομάδας εννοείς. Ναι. Ή συνήθως κάποιος από τους coaches της ομάδας, γιατί έτσι κι αλλιώς στο Summer League κάποιοι παίκτες πρέπει να δεις να από κοντά. Άκυρο τώρα ερώτημα, αλλά... Για να το κλείσω και Μανολόπουλο. Κλείσε για τον Μανολόπουλο. Διαβάζω ότι θα είναι προπονητής στην ομάδα Ήφαιστος Λίμνου. Και λέω Α2. Το ψάχνω λίγο στο Google, Ήφαιστος Λίμνου, και δεν μου βγάζει απολύτως τίποτα. Βγάζει το αεροδρόμιο της Λίμνου. Τίποτα απολύτως δεν βγάζει. Που λέγεται Ήφαιστος. Και βρίσκω μια είδηση η οποία λέει ότι ο Γουσουλού. Ο γυμναστικός Λάρισας. Ναι, ο οποίος όμως ήταν ομάδα ήδη Φραγκενστάιν. Γυμναστικός σύλλογος Λάρισας Φάρος. Γουσουλουφού. Ναι. Η ομάδα του Ομοσπονδιακού. Έτσι. Που σώθηκε. Όλος τυχαίος. Δεν ξέρω, εσύ το είπες αυτό. Σώθηκε. Εγώ αυτό ξέρω. Τον σώσαμε τον Αστέρι. Ναι. Η χείριση πέτυχε. Θα πάρουνε, λέει, το... Λες και πρόκειται, ρε φίλε, για άδεια ταξί, να πούμε. Εντάξει, θα πάρουνε, λέει, την ομάδα. Κάτσε, ρε, και άδεια ταξί να πάρεις από μια πόλη στην άλλη. Έχει άλλη άδεια ταξί. Έτσι. Δεν είναι για... Έτσι. Για κάθε πόλη. Πρέπει να αλλάξει κάπως τα χαρτιά σου. Κάτι κάνει, πα και λε: εντάξει, ήμουνα εκεί, πα άλλο μητρό κτλ. Εδώ τώρα αυτοί το έχουν κάνει, να πούμε, τουρνέ. Περιοδεύουν θεία σου. Θα πάει στη Λίμνο και θα ονομαστεί, λέει, Ήφαιστος Λίμνου. Και έχει ήδη ανακοινώσει και τη μάνατζερ και προπονητή, το Μανολόπουλο. Δηλαδή, αυτά είναι. Του χρόνου θα πάει στην Καβάλα. Λοιπόν, δημοσκόπηση. Θα ονομαστεί. Θέλετε του χρόνου να έρθει ο Φάρος. Καβάλας. Θέλετε του χρόνου να έρθει ο Φάρος στην πόλη σας, στο χωριό σας. Πού θέλετε. Πόσα δίνετε. Κάθε καλοκαίρι να πηγαίνει σε άλλη ομάδα. Καλή φάση θα είναι. Μισθοφορική ομάδα. Έτσι. Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Σαν ιδέα κτλ. Θα μπερδεύει και του πάντες. Εκεί έχει καταντήσει το ελληνικό μπάσκετ. Εκεί έχει καταντήσει να υπάρχουν ομάδες εκτρώματα. Και να παίρνει ομάδες Φραγκενστάιν. Να παίρνει άδεια αυτή η ομάδα. Άδεια συμμετοχής. Έτσι, τι βλέπεις από την κυρία της Κροατίας. Βλέπω την πρώτη της Κροατίας, την οποία ο Μετβέντεφ τη ζαχάρωνε πολύ άνετα. Επικοινωνιακή και οι δύο πάντως. Και ο Μετβέντεφ η πρόεδρος της Κροατίας, ναι. Που συνεχώς τα γκολ κάνανε πειράγματα ο ένας τον άλλον, δίναν τα χέρια όταν σκόραρε. Φιλία μία. Καλά, ναι. Εντάξει, επικοινωνιακή, ρε φίλε. Επικοινωνιακή. Ο Μετβέντεφ, το μάτι του, ξέρεις, είναι σαν εκείνα που έκανε παλιότερα στο Θέμος. Γη παετήσιο μάτι ο πρόεδρος. Άλλα θέματα, έχουμε και άλλα θέματα. Μιας και πιάσαμε τώρα τη Ρωσία και το Μετβέντεφ. Χθες ο Σεργέη Γνάσεβιτς, αν θέλετε, δεν ξέρω που τονίζεται ακριβώς, ανακοίνωσε. Ποιος το έβαλε τον πέναλτι. Το έβαλε τον πέναλτι, δεν το αλλά... χάσε. Τον πέναλτι. Πέναλτι. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι όμως και το τελευταίο του σούτ ήταν επίσημο. Ναι. Καθότι ο βετεράνος διεθνής κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έγινε και ρεκόρντμαν, είναι ρεκόρντμαν συμμετοχών για την Εθνική Ρωσίας, 127η φορά φόρεσε το εθνόσημο χθες. Ενώ σε συλλογικό επίπεδο έπαιξε 15 χρόνια για τη Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι. Loyalty. Σταματάει ως ποδοσφαιριστής, όχι από την Εθνική. Ναι, ναι. Κλείνει την καριέρα του, κρεμάει τα παπούτσια του. Α, ναι. Σταματάει το ποδόσφαιρο, σταματάει και από την Εθνική και μάλιστα αυτό που θέλει να κάνει ο ίδιος είναι να βγάλει δίπλωμα προπονητή. Αυτό. Σταματάει την καριέρα του επίσημα. Ναι. Κάτι το οποίο έκανε ως πρωταθλητής Ευρώπης και ο Ντέμις Νικολαίδης. Σωστό timing. Έτσι. Έτσι. Αν και το κάνει στα 32 του. Ναι, ναι, 32. Ο Ντέμις, ο οποίος νομίζω ότι είχε ακόμη μια τριετία. Είχε προβλήματα στη μέση. Πολύ ποιοτικού ποδοσφαίρου, θα μπορούσε, αλλά. Είχε προβλήματα στη μέση. Αλλά... Είχε χοντρά προβλήματα στη μέση. Και ήξερε ότι μετά το Euro, ούτως ή άλλως, χωρίς να ήξερε την έκβαση, θα σταματούσε. Δεν ξέρω αν θα είχε κίνητρο μετά να επιστρέψει, αλλά το κίνητρο του να αναλάβει κιόλας την ΑΕΚ, άμα θυμάσαι μετά. Ναι, ήταν μεγάλο, και γι' αυτό κιόλας. Άλλο, ανέλαβε. Ο Νάνι, ο αγαπημένος εξτρέμ που πέρασε και από την Manchester United, επιστρέφει
στην ομάδα που τον ανέδειξε και αυτόν, όπως και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και τον Άντερσον. Ποιον Άντερσον λες? Που είχαν πάει μαζί. Το δεκάρι, στην Πόρτο, από την Πόρτο ήταν Άντερσον. Ναι, ναι, ναι. Ο Κουαρέσμα έπαιζε στη Sporting Λισαβόνας πριν πάει στην Μπαρσελόνα και επιστρέψει στην Πόρτο. Ο Μουτίνιο έπαιζε στην Sporting Λισαβόνας και πήρε μεταγραφή στην Πόρτο. Ο Βελόσο, όλοι αυτοί είναι πάνω κάτω ίδια φουρνιά. Και επιστρέφει στην Λισαβόνα ο Νάνι, ο οποίος φέτος ήταν δανεικός στην Λάτσιο, ο εξτρέμ από την Πορτογαλία, ο οποίος πέρασε και από Φενέρμπαχτσέ, πέρασε και από τη Βαλένθια πρόπερση. Γενικότερα έχει μια πτωτική πορεία. Και πόσο μάλλον το γεγονός ότι επιστρέφει και στο πρωτάθλημα της χώρας του. Στο πρωτάθλημα που όλοι θέλουν να φύγουν. Πάνε, κάνουν το βηματάκι για να φύγουν. Αυτός επιστρέφει στα 31. Εγώ τον είχα για λίγο πιο μεγάλο τον Νάνι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, έπαιζε και μικρός στην United. Επιστροφή στην Κίνα για τον Παουλίνιο, ο οποίος και αυτός μετά το Μουντιάλο που έπαιξε βασικούρα δίπλα στον Πέστονα της Ρεάλ, τον Κασεμίρο. Ένα μάτς δεν έπαιξε ο Κασεμίρο και χάσανε. Έτσι. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Έβαλε το Φερναντίνο. Και για τον Κασεμίρο και για την Εθνική Βραζιλίας. Ο Παουλίνιο, ο οποίος μάλιστα μου κάνει εντύπωση, επιστρέφει στην Γκουανζού, ομάδα που τον πήρε πέρυσι το καλοκαίρι η Μπαρσελόνα. Και είχε ακουστεί πραγματικά έτσι, το ότι έδωσε 40 εκατομμύρια είχε δώσει περίπου η Μπαρσελόνα για να τον πάρει, να τον φέρει ξανά πίσω στην Ευρώπη. Δεν έκανε κακή χρονιά στην Μπαρσελόνα, αλλά εγώ θεωρώ ότι μπήκε στη λίστα μαζί με άλλους ποδοσφαιριστές για να μαζέψει χρήμα η Μπαρσελόνα, να το ρίξει να πάρει έναν δύο ακόμα. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι έχει δώσει ήδη πολλά λεφτά για Ντεμπελέ και Κοουτίνιο. Έτσι. Ναι. Και πρακτικά η Μπαρσελόνα θέλει μία-δύο καλές περιπτώσεις. Ουσιαστικά πετάει ό,τι δεν χρειάζεται σε όσο καλύτερη τιμή. 50 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει. Δεν είναι λίγα. Ουσιαστικά θα πάρει τα λεφτά που έδωσε το καλοκαίρι. Συν 10. Συν κάτι ακόμα, γιατί το πιο λογικά παίζει να ήταν όρος στο συμβόλαιο, σε buyout. Buyback. Ναι, buyback, ας πούμε, όπως έκανε ο Μωράτα. Ναι, δεν ξέρω, αλλά δεν αναφέρει κάτι τέτοιο, αλλά πολύ πιθανό και ο παίκτης να ήθελε να επιστρέψει στην ομάδα που ούτως ή άλλως αγωνιζόταν και ήξερε τα κατατόπια. Αυτά κυκλοφορούν στο διεθνές έτσι, ποδόσφαιρο τα τρέχοντα. Υπάρχει και η περίπτωση του Κριστιάνου Ρονάλντο. Αυτό, το εάν ολοκληρωθεί, νομίζω ότι θα είναι το μεγαλύτερο deal του καλοκαιριού. Του καλοκαιριού σίγουρα, by far, από το δεύτερο ή το τρίτο κτλ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι βιονικός, τα έχουμε πει άπειρες φορές εδώ στην εκπομπή. Απίστευτος αθλητής, υπέρμετρο εγώ, όπως είπες πολύ σωστά, και νομίζω ότι είναι ταμάμ. Και θα προκαλέσει και πολλά. Για το Ιταλικό πρωτάθλημα και τη Γιουβέντους. Θα προκαλέσει πολλά ντόμινο. Ναι, σε υπόλοιπες ομάδες. Και για παράδειγμα, η Wine θα πάει προς Chelsea από ό,τι διαβάζω. Η Arsenal, κάτι που ξέχασα να πω, διαβάζω ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τον Lucas Torreira, ο οποίος έπαιξε βασικός. Ωραίο χαφάκι. Ωραίος. Στην Ουρουγουάη. Φέτος η Μονακό έβγαλε ότι έκλεισε τον Πανσό από την Chelsea, κάποιος από την δεύτερη ομάδα. Προφανώς για την Juve που λέμε για Κριστιάνο, Gigi Buffon ανακοινώθηκε από την Παρί για 2 χρόνια. Ναι. Μεγάλη κίνηση για έναν τερματοφύλακα, ο οποίος νομίζω ότι πάει και για άλλους λόγους εκεί. Πάει για να δώσει μια διαφορετική στόφα και στα αποδυτήρια και στην 11. Δηλαδή, για αυτό και γενικότερα νομίζω δεν ότι είναι επίπεδο αυτή τη στιγμή ο Buffon για να ανεβάσει την Παρί. Ίσα-ίσα μπορεί να σου πω ότι ίσως και να τη ρίχνει ένα επίπεδο, ας πούμε, με βάση την τωρινή του κατάσταση. Ναι, κατάσταση σίγουρα. Αλλά την ανεβάζει σε άλλα πράγματα. Πάει και για άλλους λόγους, έχω την αίσθηση. Και για λόγους πρεστής και γενικότερα για λόγους συνέχισης καριέρας σε άλλους. Ο ίδιος, ναι, εγώ σου λέω γιατί Παρί προτιμά έναν σαραντάρι, ο οποίος έχει και πτωτική πορεία. Παικτικά, εντάξει, το βλέπουμε αυτό. Είμαι big fan, έτσι. Τον θεωρώ τον καλύτερο τερματοφύλακα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Απλά όπως και να το κάνουμε, έχει μια πτωτική πορεία. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να κάνω τα κλείσει η ομάδα. Εγώ νόμιζα ότι θα τελειώσει την καριέρα του. Αυτό το είχε πει πέρυσι, ναι. Μετά βγήκαν φήμες ότι μπορεί να πάει καμιά Ιαπωνία, κανένα Κίνα, ναι, τέτοια. Ας περιπτώσει. Νόμιζα ότι MLS θα τελειώσει. Καλά, και σαν Γιουβεντίνος εγώ θα ήθελα. Έτσι, πώς θα σου το πω, να έχει ένα τέτοιο τέλος. Και την μπάλα ακούστηκε, τον θέλει η Λίβερπουλ. Πολύ και καλή μεταγραφή. Να όχι, δεν είναι εάν και εφόσον ευοδοθεί, αλλά νομίζω ότι γενικότερα ο Κριστιάνο
Έχει ακόμα μια πενταετία, θα πω εγώ, βάσει τη ζωή που κάνει, έτσι. Ανάλογα το επίπεδο, θα σου πω εγώ. Ναι. Και ανάλογα με το ποιο παίκτη παίζει. Στην Ιταλία, σίγουρα πράγματα. Έχει αλλάξει το στυλ του, το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει γίνει και από extreme. Από four. Ναι, και αυτό θα τον βοηθήσει να παίξει ακόμα περισσότερα παραγωγικά χρόνια. Ναι. Γιατί το να παίξει, οκ. Okay. Το θέμα είναι να είναι και χρήσιμο για την ομάδα του. Γιατί τα λεφτά που θα του δίνει η Juve θα πρέπει να τα βγάζει και στο αγωνιστικό κομμάτι. Όχι φέτος, την επόμενη τετραετία που φέρεται να υπογράφει. Εγώ κρατάω ένα αστερίσκο. Ότι δεν θα κλείσει εντάξει. Μήπως χρησιμοποιεί την όλη φάση με τη Juventus. Θα είναι μεγάλο unfair. Βέβαια. Τόσο που έχουν προχωρήσει τα. Βέβαια. Εδώ έχει ακουστεί ότι μίλησε και με τον Αντσελότη, ο οποίος Αντσελότη πήγε στην Νάπολη, έτσι. Δηλαδή, και μίλησε με τον Αντσελότη για να του δώσει πληροφορίες για τη ζωή στο Τωρίνο, για αυτά κτλ. Ξέρεις τώρα. Να μετακομίσει, έχει και τρία παιδιά πλέον, έτσι. Πολύ τέκνος. Πολύ τέκνος. Καταρχάς, μόνο για να μετακομίσει στο γυμναστήριο που έχει στο σπίτι του. Ναι. Έτσι, καταλαβαίνεις. Θα το βρει, ρε, ναι, θα βρει κάτι καλύτερο, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Είναι Χριστιανός. Είναι αυτός. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε Αλληλούια προσφοράς των επίπλων Παπα Ιωάννου, τα οποία τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπιπλα των ονείρων σας και στο epiplopavlapi.gr. Ένα πολύ ωραίο σαϊτάκι, το οποίο έτσι είναι εύχριστο, γρήγορο και μπορείς να πλοηγηθείς και να δεις... να πάρεις μια ιδέα του τι κατασκευάζεται και γενικότερα. Άμα βαριέστε να πάτε μέχρι την Ευκαρπία, πείτε να δείτε κάποια έπιπλα, μας αρέσουν και θέλετε έτσι να τα φτιάξετε και μπορείτε εκεί να πάτε να τα κάνετε ακόμα πιο στο γούστο σας να τα φέρετε. Να πάμε λοιπόν στο διαλυματάκι με το τελευταίο μισάωρο να ασχοληθούμε και λίγο με ΠΑΟΚ, το οποίο το έχουμε τάξει και θέλουμε να δούμε τι υπάρχει στο ρεπορτάζ του Δικεφάλου. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά του σημερινού Αλληλούια. Να κλείσουμε και το σουκού έτσι ήρεμα. Δεν έχουμε κάποιο ματσάκι αυτή την ημέρα. Επόμενο Σαββατοκύριακο θα βρεθούμε για τελικό Μουντιάλ. Έτσι. Και έτσι μικρό τελικό και μεγάλο. Θα έχουμε έτσι αρκετό χουλιαμά. Τρίτη και Τετάρτη είναι τα παιχνίδια. Τα ημιτελικά. Ναι, τα ημιτελικά. Αλλά εμείς είπαμε ότι θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ στο τελευταίο έτσι ημίωρο του σημερινής εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε για όσους επέστρεψαν τώρα, δεν το πήραν χαμπάρι. Ο ΠΑΟΚ ξαναέφυγε σε ένα δεύτερο στάδιο προετοιμασία στο εξωτερικό. Μέσω Γερμανίας πήγε στην Ολλανδία και στο Osterbeek. Ξέρεις το Osterbeek? Όχι, για να είμαι ειλικρινής. Δύο όμικρον, δύο έψιλον. Osterbeek. Osterbeek. Πώς το διάφερε, τέλος πάντων. Είναι, ναι. Δεν μπορούσα να το ονομάσω διαφορετικά, ρε φίλοι, τύποι εκεί πέρα να πούμε. Osterbeek. Με ένα ο και ένα Η αποστολή, η οποία δεν έχει πολλές διαφοροποιήσεις, θα τις πούμε σε λίγο, με το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, Γλύκος, Ρέι, Πασχαλάκης, Ιαμπάνης, οι τερματοφύλακες, Χατσερίντι, Βαρέλα, Μαλεζάς, Κρέσπο, Βιερίνια, Μπαλογιάννης, Μάτος, Κιτσιού και Μιχόγεβιτς. Τους διαβάζω και με βάση την θέση από ό,τι βλέπω εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Χαρίσης, Μαουρίσιο, Κάνιας, Μουλέν, Σάκχοφ, Ελκαντουρί, Πέλκας, Μπίσερβαρ, Λάμπρου, Λιμιός, Ενρίκε, Μιστακίδης και Ζαμπά. Τώρα, σε αυτούς, οι οποίοι προστέθηκαν ήδη, ο Βάρντα και ο Πρίγιοβιτς. Οι Μουντιαλικοί, οι οποίοι μάλιστα τους υποδέχθηκαν δεόντως σήμερα στην προπόνηση του Δικεφάλου. Εγώ να διαβάσω λίγο το πρόγραμμα των φιλικών που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ, που ήδη ξεκινάει και λογικό είναι αυτό. Πρέπει να είναι έτοιμος νωρίς, γιατί έχει να παίξει αρκετούς προκριματικούς για να φτάσει στον τελικό του στόχο, που είναι η όμιλη του Champions League, και αν δεν προκύψει αυτός, γιατί θα παίξει με κάνα μεγαθύριο που έχω από το Europa League, Premier League και τα λοιπά. Ναι, άμα φτάσει μέχρι τον τελευταίο γύρο του Champions League και χτύπα ξύλο αποκλειστεί, εκτός ότι θα πάρει κάποια χρήματα τα οποία θα είναι καλά, θα παίξει απευθείας στους ομίλους του Europa League. Που έτσι είναι πολύ θετικό και αυτό. Ναι, άμα σκεφτούμε ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καθόλου το χειμώνα, ναι, Ευρώπη, μετά το Κάζο που έπαθε από την Έστερσουν, ναι. Νομίζω ότι ο στόχος προφανώς και είναι να κοιτάει αυτά τα αποκριματικά. Δεν μπορείς να έχεις ένα στόχο, ας πούμε, απόλυτο. Έτσι, γιατί μπορεί να έχεις μια κλήρωση η οποία να είναι ρεαλιστική και να πεις στόχο πάνω να την περάσω. Και να έχεις και μια κλήρωση. Έτσι, ναι, και να σου πέσει, ξέρω εγώ, μια
πες το, μια Τσέλσι. Ναι, Άννα, γεια σου. Και να πεις, πω Παναγιά μου. Ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι. Τα δέοντα στην κυρία μαμά σας και... Καλά, δεν σου λέω ότι θα κατέβεις καν να παίξεις, αλλά... Θα παίξεις προφανέστατα και θα το προσπαθήσεις με όλες τις δυνάμεις. Οι πιθανότητες είναι μετά εκεί διαφορετικές. Όταν έχεις να κάνεις με κλήρωση, κοιτάς κάθε γύρο διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή πάω κοιτά τη Βασιλεία. Η οποία μάλιστα διαβάζω ότι έχει αρκετά, πώς το λένε, αρκετές απώλειες ποδοσφαιριστών από το ρόστερ της. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Είπα, μία είναι η απώλεια. Παίκτη που του ανήκει. Μάλλον. Ο Τζέρμα Κάμπος. Ο Μακ ήταν δανεικός. Ήταν δανεικός. Και μάλιστα υπήρχαν και. Αυτός ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή στην Ολλανδία είναι και ο Λεβέκ. Από αυτούς που ήταν. Γιατί και να την. Αλλά ναι, είναι ένα παίκτης ο οποίος είναι γενικότερα. Λοιπόν, τα φιλικά για τον ΠΑΟΚ. Δευτέρα, αύριο στις 8 ώρα Ελλάδος, θα παίξει με την Στεάω Βουκουρεστίου. Σε μια αναμέτρηση η οποία θα γίνει στο Απελντρουν. Την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ θα δώσει ένα δεύτερο φιλικό στις 7 ώρα Ελλάδος κόντρα στη Γάνδη. Σε ένα φιλικό το οποίο θα γίνει στο Άρνεμ. Και το τρίτο φιλικό του ΠΑΟΚ θα γίνει την επόμενη Κυριακή το μεσημέρι, 1:30 ώρα Ελλάδος, απέναντι στην Αντβέρπ, στην Χαλδερβέργη της Ολλανδίας. Μα τι μαθαίνουμε, ρε φίλε, έτσι, δηλαδή. Άρε, αυτή η Ολλανδία έχει έτσι. Υπάρχει και υπάρχει και ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξει και ένα τέταρτο φιλικό τη Δευτέρα, εφόσον βρεθεί, φαντάζομαι, μια ομάδα ή. Θα το δει αυτό και θα το πάρει απόφαση ο Λουτσέσκου, προφανώς αν χρειάζεται αυτό το τέταρτο φιλικό. Έτσι, κρίνοντας και από τα όσα θα έχει δει στα προηγούμενα και γενικότερα στην κατάσταση βρίσκονται και τα κορμιά των παιχτών. Συνήθως αφήνεις ανοιχτό το αν θα κάνεις και ένα επιπλέον φιλικό, ανάλογα και με το χρόνο συμμετοχής που θα έχουν πάρει κάποιοι άλλοι παίκτες. Δηλαδή, αν έχεις ας πούμε μια δεκαπεντάδα παικτών που θα παίξει ένα φιλικό που δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα, θα βρεις αντίστοιχο χρόνο συμμετοχής. Αν παίξεις με αναπληρωματικούς ή βασικούς, θα τα λέμε ξεκάθαρα. Τώρα, για τα νέα πρόσωπα είπαμε ότι Πρίγιοβιτς και Ουάρντα έφτασαν. Εγώ θέλω να διαβάσω από το ΠΑΟΚ 24 το άρθρο που λέει με τίτλο «Με φόρτον Πέλκα». Αυτό μου κάνει εντύπωση. Λέει μπορεί η αποστολή του ΠΑΟΚ να μετράει μόλις λίγες ώρες από την άφηξή της στο Όστερμπεκ. Όμως η προπόνηση του κεφάλι ήταν γεμάτη με τον Ράτσβαν Λουτσέσκου να δουλεύει με τους παίκτες. Με τους παίκτες του αρκετούς τρόπους ανάπτυξης παιχνιδιού. Στο φινάλε της προπόνησης ο Λουτσέσκου χώρισε τους παίκτες σε δύο ομάδες. Την πρώτη μπήκαν οι ποδοσφαιριστές που θεωρητικά έχουν προβάδισμα για να ξεκινήσουν βασικοί στο φιλικό με την ρουμανική ομάδα. Για αύριο μιλάμε. Ενώ στην δεύτερη επιλέχθηκαν οι αναπληρωματικοί με σύστημα 4-3-3, όπως ακριβώς αγωνίζεται, λέει, και η Στεάουα. Από τα αξιοσημείωτα των επιλογών του Λουτσέσκου είναι η χρησιμοποίηση του Πέλκα στη θέση του φορ, αλλά και η απουσία του Ενρίκε από τις δοκιμές του Ρουμάνου τεχνικού. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να είναι είδηση, μπορεί να μην είναι για τίποτα. Στους βασικούς ο Πασχαλάκης ήταν κάτω από τα γκολπό. Στο Βαρέλα με τον Κρέσπο το αμυντικό δίδυμο που προφανώς προτιμάται καθότι έχει την χημεία την περσινή. Έτσι. Σιγά σιγά θα δούμε λογικά να μπαίνει και ο Χατζερίντι και λόγω εμπειρίας εγώ το λέω και λόγω βιογραφικού που λέμε. Α, και λόγω αγώνων. Ναι, Μάτος Βιερίνια στα άκρα. Στα χαφ θα παίξουν ο Κάνιας με τον Μαουρίσιο. Λιμνιός δεξιά, Μπίσες Βαρά αριστερά, Ελκαντουρί δεκάρι και ο Πέλκας στην κορυφή. Τώρα εντάξει, οι όλοι υπόλοιποι στην ομάδα των αναπληρωματικών. Εκεί όμως που υπολογίζει και τον Πρίγιοβιτς, έτσι, ο οποίος μάλλον θα παίξει εκεί γιατί θα έχει και μικρότερο ρόλο στα πρώτα φιλικά, έτσι, καθότι καταπονημένος από τις μέρες του στη Ρωσία και στο Μουντιάλ. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Γενικότερα... Δεν ξέρω αν έχεις να σχολιάσει κάτι. Ο ΠΑΟΚ κινείται για ανεπιθετικό. Νομίζω από τη στιγμή που δεν τον έχει πάρει νωρίς και κάτι... δεν θα τον δούμε τώρα στην Ολλανδία εκτός απροόπτου και εκτός απροόπτου ξανά το λέω, δεν θα παίξει με τη Βασιλεία από τη στιγμή που γύρισε και ο Πρίγιοβιτς και λογικά θα είναι έτοιμος. Θα πάει με αυτό το ρόστερ να παίξει με τη Βασιλεία. Από εκεί και πέρα, είτε παίκτες οι οποίοι ενδιαφέρουν και θα επέλθει συμφωνία, είτε νομίζω θα κάνει θα υπομονή, ναι, να βρει παίκτες, αυτό που λέμε τον Αύγουστο. Από το πάνω ράφι, αλλά που δεν θα έχουν βρει ομάδα ή τέλος πάντων που θα είναι τα λαβράκια της τελευταίας στιγμής. Ναι, δεν νομίζω ότι θα είναι επιλογές, δεν θα είναι δηλαδή θέμα οικονομικό.
Δηλαδή, πολλοί περιμένουν τον Αύγουστο γιατί οι παίκτες εκεί σιγά σιγά αρχίζουν και ρίχνουν, να το πούμε έτσι, τις απαιτήσεις τους. Εγώ πιστεύω ότι απλά ο ΠΑΟΚ ψάχνει καλή περίπτωση επιθετικού που θέλει να έρθει να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καταλαβες. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Πούκι, ας πούμε, δεν τα βρήκε με τον ΠΑΟΚ στο οικονομικό. Εγώ πιστεύω ότι απλά δεν ήθελε να έρθει να παίξει Ελλάδα. Το οποίο είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν για έναν ποδοσφαιριστή που έρχεται από ένα πρωτάθλημα ή από μια καλή χρονιά, τέλος πάντων, κλείσουν οι πόρτες. Γιατί ο μάνατζερ του λέει: κοίταξε, έχω προτείνει σε 2-3 ομάδες στην Αγγλία, έχω προτείνει σε 2-3 ομάδες στην Ισπανία, κάπου εκεί θα πας. Γιατί ο παίκτης συνήθως επιλέγει, ο ελεύθερος μιλάω τώρα, έτσι, μιλάω για μεταγραφή. Ο ελεύθερος παίκτης επιλέγει, βάζει, ξέρω εγώ, πώς το λένε. Λίστα, ρε παιδί μου, πού θέλω να πάω πρώτο. Προτεραιότητες, ναι, ακριβώς. Κοίταξε, εγώ θέλω να πάω εκεί. Άμα μου βρει ομάδα εκεί, δίνω προτεραιότητα εκεί με αυτά τα χρήματα κλπ. Αν κλείσουν πόρτες από παντού, μετά μπορεί να κοιτάξει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους. Παίζει ρόλο σίγουρα. Όσα λεφτά και να έχεις, ο παίκτης, γιατί δεν έχουμε και τα λεφτά εδώ πέρα της Κίνας. Όχι. Έτσι. Όχι. Σίγουρα δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να δώσει ένα ικανοποιητικό συμβόλαιο. Ναι, αλλά όχι για εξωφρενικά παίκτη ικανοποιητικό, ώστε να τον κάνει να καμφθούν οι αντιστάσεις. Δεν είναι 10 φορές πάνω. Περί της ποιότητας του πρωταθλήματος κτλ. Δεν είναι 20 εκατομμύρια το χρόνο που δίνουν οι Κινέζοι. Γιατί ο παίκτης ατομικά το βλέπει με τη λογική ότι αν παίξω σε ένα ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα, ανεβάζω την αξία μου, ανεβάζω το κασέ μου, που είναι και αντικειμενικό αυτό. Έτσι. Επομένως, πραγματικά δίνει μια προτεραιότητα. Και το ελληνικό πρωτάθλημα, καλώς ή κακώς, τα λέγαμε και πριν με τη μιζέρια η οποία φαίνεται να υπάρχει φέτος σε όλες τις ομάδες, αλλά και γενικότερα με όλα αυτά που έχουν γίνει τελευταία πενταετία, εξαετία, να πω εγώ, δεν είναι και από τα καλύτερα ευρωπαϊκά. Έτσι. Δεν ξέρω με το ζόρι αν είναι στη δεκάδα με τα καλύτερα ευρωπαϊκά. Τώρα, ναι. Βάζω δύσκολη ερώτηση, το ξέρω, αλλά νομίζω ποιοτικά, ότι ποιοτικά είναι για τα πανηγύρια. Έτσι. Ποιοτικά είναι για τα πανηγύρια το ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά μετά από αυτά που έγιναν πέρυσι. Με πόσα μάτς να μην ολοκληρώνονται, με δικαστικές διαμάχες. Η περσινή χρονιά ήταν το πανηγύρι. Όχι, ήταν δυσφήμιση για το ίδιο το πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι δεν μπορώ να ρίξω ευθύνη σε μία-δύο ομάδες. Θα ρίξω ευθύνη στη Super League γενικότερα. Γιατί είναι συνεταιρισμός. Όταν ο ίδιος συνεταιρισμός δεν ξέρει να διαχειριστεί τις ομάδες που ουσιαστικά. Το ίδιο ισχύει και φέτος. Φέτος είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από πέρσι. Δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση. Αυτό είναι για τα τηλεοπτικά. Εντάξει, okay. Πατής με πατός ο καθένας ό,τι συμφωνία κλείσει και τα λοιπά. Και γενικότερα η κεντρική αρχή της Super League είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Δεν υπάρχει κάποια κεντρική σοβαρή οργάνωση. Δεν ξέρω αν ισχύει πάντως η πρόταση του Epsilon, το οποίο φαίνεται σιγά σιγά να κινείται. Φτιάχνοντας το καινούριο του έτσι πρόγραμμα από Σεπτέμβριο, λογικό είναι. Αλλάζει τελείως δηλαδή τη φιλοσοφία του ως σταθμός και πιθανολογώ ότι έχει κάποια βάση, καθότι και η ιδιοκτήτης είναι ο Σαββίδης, ο οποίος έχοντας τον ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται και για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή δεν θα τον χαλάσει να έχει παιχνίδια, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, αλλά γενικότερα τη Super League, το οποίο θα οδηγήσει και στο να έχει, ας πούμε, και εκπομπές τηλεοπτικές, ναι, οι οποίες θα έχουν περισσότερους καλεσμένους, αν θέλεις, αποκλειστικότητες στο κομμάτι των αγώνων, έτσι, μεταδόσεις σε καλύτερες ώρες, ας πούμε, κτλ. Και σιγά σιγά να έχει αυτό που λέμε και μια δυναμική ο ΠΑΟΚ στην ελεύθερη τηλεόραση. Γιατί άλλο να έχεις 5 λεπτά στις ειδήσεις ένα αθλητικό δελτίο ή μια βραδινή εκπομπή που απλά θα δείχνει στιγμιότυπα και άλλο να δείχνει τα ίδια τα παιχνίδια. Και μετά να έχει και τους πρωταγωνιστές σε live παρόντες πρόγραμμα, βέβαια, ναι, για συνέντευξη. Γιατί είναι καμία σχέση με άποψη κάλυψης. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει την Νόβα, αλλά έχει κλείσει τα 15 παιχνίδια εντός έδρας. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει και με τις 6-7 ομάδες οι οποίες δεν έχουν βρει τηλεοπτικό συμβόλαιο, θα παίξει άλλο κανάλι. Σίγουρα. Έτσι, δηλαδή το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το Άρης ΠΑΟΚ, το δεν θυμάμαι πια, Ξάνθη ΠΑΟΚ κτλ. Ατρόμητος. Ναι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Θα γίνουν σε μια άλλη στέγη. Εκτός αν τα βρουν αυτές οι ομάδες με την Νόβα τελικά.
Και ουσιαστικά έχουμε πάλι κεντρική διαχείριση, απλά με διαφορετικές συμφωνίες. Με διαφορετικά συμβόλαια. Ναι, με διαφορετικές συμφωνίες για όλες τις ομάδες. Δεν θα είναι κεντρική διαχείριση, έτσι. Επί της ουσίας. Απλά θα είναι αγορά πακέτου κατακαιρματισμένου σε κομμάτια. Τέλος πάντων, αυτά σιγά σιγά να το μαζέψουμε για να μην έτσι ξεφύγουμε από τις 10. Να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 μέχρι και τις 10 τον Μιχάλη και Στάθη Νικολαίδη για την εκπομπή Αλληλούια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το άλλο σουκού που θα έχουμε τους φιναλίστ του τελικού. Θα δούμε παρέα και τον τελικό και γενικότερα θα κινηθούμε, λογικό είναι, σε τέτοιους ρυθμούς, καθότι έτσι η γιορτή του ποδοσφαίρου λαμβάνει τέλος. Ολοκληρώνεται και λέμε καλό καλοκαίρι και από εκεί και πέρα ξεκινάνε προετοιμασίες ομάδων, φιλικά. Βέβαια έχουν ήδη παίξει φιλικά οι περισσότερες ομάδες, αλλά το ενδιαφέρον του κόσμου θα πάει προς τα εκεί. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ο Παοκτσής δεν θα κάτσει να δει τώρα τον ΠΑΟΚ σε φιλικά τόσο νωρίς προετοιμασία. Θα προτιμήσει να καθίσει να δει τον μουντιάλ, τελικό του Μουντιάλ, προφανώς. Εντάξει, ναι. Θα κάτσει να δει, ξέρω εγώ, ρεπορτάζ μετά, ποιος έπαιξε, ποιος δεν έπαιξε κτλ. Δεν θα κάτσει να πάει έξω να μαζευτεί σε μαγαζί να δει. Μετά έρχονται τα καλά παιχνίδια, έτσι. Όταν και οι ομάδες αρχίζουν να είναι και πιο έτοιμες. Οπότε, αναλύνουμε το ραντεβού μας για το άλλο σουκού. Θα ακολουθήσει η εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τον Τάσο Τρέγια, τον Στέλιο Παπαντονίου και την παρέα τους που συνήθως είναι μεγάλη. Ναι. Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Καβαδία που ήσταν στη ρύθμιση του ήχου. Επίσης να ευχαριστήσουμε τα έπιπλα Παπαϊωάννου, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο στο epiplopavlap.gr και στην Ευκαρπία, όπου θα πάτε εκεί στην έκθεση που έχουν με κάθελογες έπιπλα για να φτιάξετε τα έπιπλα για τον χώρο σας, έπιπλα στο γούστο σας και αυτό που λέμε τα έπιπλα των ονείρων σας, αυτό εννοούμε. Εννοείται. Έτσι εννοεί και τα έπιπλα ο κ. Παπαϊωάννου, ότι αυτά που ονειρεύεστε με το γούστο, με το φτιαγμένα για τον χώρο, θα πάτε να τα φτιάξετε εκεί σε πολύ καλές τιμές και πολλές ευκολίες πληρωμής. Πείτε ότι πείτε μας ότι ακούσατε και στο Αλληλούια, το ακούσατε στο Αλληλούια και στο Λίμπερο και δεν θα χάσετε, γιατί είναι και οι ίδιοι ακροατές και ουσιαστικά θα σας καλομεταχειριστούν ακόμα περισσότερο. Να έχετε ένα καλό βράδυ Κυριακής, καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε όλοι καλά.